Ιωάννης. Είμαι από την Αβδέλα Γρυγνών και παρακοιμάζω στο Τύρνα Βουλαρίς. Είχε ο πατέρας τα πρόβατα και συνέχισα και εγώ να πάω στο επάγγελμα του πατέρα. Ξεκινούσαμε από το Τύρνα, φεύγαμε με τα πόδια, φυσικά με γαϊδούρια, με άλογα, κάναμε περίπου στις 10 μέρες, με 12, για να έρθουμε εδώ στα πλήμα. Εμείς ήταν λίγο, ερχόμασταν μόνο εμείς οι άντρες. Πιο παλιά ερχόταν οικογενειακώς, γυναίκες, άντρες, παιδιά. Σταματούσαμε σε μέρη που, για να μπορούμε να μείνουμε το βράδυ, να μπουσχίσουν τα πρόβατα, σε ανοίγματα, όχι σε κλειστά μέρη, να μπορούμε να αρμέξουμε, να φτιάξουμε το τυρί και να προστατεύουμε. Τυφτούμε πιο πολύ και από τα σλάπια που λέμε, από τους λύκους. Στη διάβα που πηγαίναμε. Ξεκινούσαμε από εδώ για να πάμε στο Αργυροπούλε. Να πούμε Τύρναβο, γιατί είναι κοντά το Τύρναβο. Το φθινόπωρο μπορεί να κάναμε και ένα μήνα. Και ένα μήνα να κάναμε, να πάμε κάτω. Και να άνοιξε 10-12 μέρε. Αν έκαμε τα πρόβατα, κάναμε στρόγγι. Με κανένα παλιούρι, με κανένα κουρτιά, και αν έκαμε τα πρόβατα. Και ερχόμασταν εδώ 10-12 μέρε. Το θέμα ήταν ότι είχαμε και γυναίκες έγκυση. Γιατί βλάχεται λίγο γόνι, πώς να κάνουμε. Και γινούσα και γυναίκες στον δρόμο. Βγάζανε οι μάνες, οι γιαγιές και σπουδιές και λίγαν τα μικρά και τα φέρνανε στο περιβόλι. Και αυτοί που φέρναν από τις σπουδιές ζήσανε πάνω από 100 χρόνια. Πάνω από 100 χρόνια ζήσανε αυτοί όλοι. Φαγκέμασλο
φουγκάνι προδμάτω να φραλωτάς μπαγερμάσω. Μπράγι μωρένο λιάρμανα, ου λιάρμανα νιέλη φωσιά, Αποστολήνας. Είμαι κτηνοτρόφος, μετακαινούμενος από περιβόλη για Αργυροπούλη Τερνάβολα Ρίσης ή από Αργυροπούλη για περιβόλη. Την άνοιξη τα φέρουμε με φορτηγά σήμερα. Πριν παλιά τα φέρουμε ερχόταν με τα πόδια. Αντιστόπους ακόμα τώρα το φθινόπωρο τα φέρνω εγώ. Την μετακίνηση κάνω πάλι καθοδόν. Είμαι ο Νίκος Αφαρίκας, είμαι 25 χρονών. Κατάγομαι από την Αβδέλα Γρεβενών. Σπούδασα διοίκηση επιχειρήσεων στο ΤΕΙ Λάρισας. Εδώ και 2 χρόνια, επειδή δεν έχω βρει δουλειά πάνω στο αντικείμενο που τελείωσα, κάθομαι και ασχολούμαι με την δουλειά του πατέρα μου. Είναι δύσκολη δουλειά. Θες να είσαι όλη μέρα στα πρόβατα, να αρμέγεις, όχι μόνο όταν είσαι στον δρόμο και αυτές τις 10 μέρες και θα μεταφέρεις τα πρόβατα από τον κάμπο στο βουνό. Και εδώ πάνω είναι ακόμα πιο δύσκολο γιατί αρμέγεις έξω στη φύση, έχεις βροχές, είσαι όλη μέρα μετά να βοσκείς τα πρόβατα πάνω στο βουνό, κακοκαιρίες, βροχή, αέρας. Ενώ αν ήταν τα πρόβατα βελτιωμένα και ήσουν σε ένα πρόγραμμα και είχες στάβλο ή είχες αρμεκτήρια, θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Δηλαδή είναι πολύ πιο ξεκούραστα. Αν ήταν ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για τα μετακινούμενα, ίσως ήταν ένα κίνητρο για να ασχοληθείς με αυτή την κοινοτροφία. Ενώ τώρα δεν σου δίνουν κάποιο κίνητρο. Έχω κάνει αίτηση να μπω σε ένα καινούργιο πρόγραμμα. Να ασχοληθώ και σιγά σιγά να βελτιώσω, να κάνω μια μονάδα και να κάνω βελτιωμένα πρόβατα και να καθίσω κάτω στον τίνο. Αυτό εξαρτάται από την πολιτεία. Άμα μας βοηθούσε λίγο καλύτερα, ναι, μπορεί να το συνέχιζα, να μην το σταματούσα. Γιατί βλέπω εμείς εδώ πέρα τρέχουμε στα λιβάδια, ας πούμε, τα καθαρά, βγάζουμε γάλα και κρέας ποιοτικό καλό. Και βλέπω, ας πούμε, κάποιους συναδέλφους μας που έχουν, δηλαδή έχουν διαφορετική εκμετάλλευση, τα έχουν νοικώσει τα μέσα, τα βελτιωμένα που λέμε. Τους βλέπω, είναι στα σπίτια τους, το ίδιο πληρώνονται και περνάνε και καλύτερα. Ας τρέχουμε εμείς στα βουνά. Όσο πάει θα πεθάνει. Όσο πάει θα πεθάνει. Γιατί βγήκαν αρμηθικές μηχανές στον Ανατόλο.
Θα κάνει κάτω αριμηθείας μηχανίες, θα κάνει και στα βουνά, δεν θα κάνει. Μόνο κάτω έχει τις εγκαταστάσεις, τα πάντα θα μείνουν κάτω. Ή τα βουνά, όπως θα πάνε, λίγα χρόνια θα είναι. Για μένα, όπως βλέπω εγώ. Ατι... Σας ευχαριστώ πολύ που είσαστε εδώ, σας ευχαριστώ που ήρθατε, σας ευχαριστώ από την καρδιά μου που είμαστε τόσοι πολλοί, που είμαστε τόσο καλοί και που είμαστε τόσο δεμένοι. Να σας ευχαριστήσω λοιπόν και να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα τον Άλαν Μάθιους, τον καθηγητή που ήρθε από την Ιρλανδία. Είναι ένας άνθρωπος που έχει αφιερώσει τη ζωή του στην ευρωπαϊκή αγροτική πολιτική. Είναι τιμητική η αποδοχή της πρόσκλησης και είναι τιμή μας που είναι εδώ σήμερα μαζί μας. Δεν θέλω να αναφερθώ σε έναν έναν. Νομίζω όλοι έχετε το δικό σας εκτόπισμα, ο καθένας βάζει το δικό του λιθαράκι και σε αυτή τη συνάντηση, αλλά και στον καθημερινό αγώνα της οικονομίας μας, της ζωής και της αναστήλωσης της χώρας.
Θα ευχαριστήσω τον Περιφερειάρχη Κώστα Αγοραστό. Θεωρώ ότι είναι ο οικοδεσπότης αυτής της εκδήλωσης και γι' αυτό θα αναφερθώ ιδιαίτερα σε εκείνον. Στην πορεία θα ανακοινώσουμε και όλους τους άλλους που είναι μαζί μας, αλλά σημασία έχει ότι είμαστε όλοι εδώ, είμαστε τόσο κοντά και είμαστε τόσο ζεστά. Λοιπόν, γιορτάζουμε σήμερα 12 χρόνια Αγκρέντα. Γιορτάζουμε σήμερα 9 χρόνια Αγρότης της Χρονιάς και γιορτάζει και αφεντιά μου τα 55. Προχθές είχα γενέθλια. Λοιπόν, επιλέξαμε τη Λάρισα, δεν χρειάζεται να σας πω, είναι η καρδιά της αγροτικής παραγωγής. Είναι το κέντρο που ανταμώνουν και ζυμώνονται οι ιδέες και αυτό βοηθάει, είμαι βέβαιος. Και φυσικά γιατί θέλω να δώσω μια ακόμα τιμή στην πατρίδα μου. Λέω συχνά ότι τα χρόνια που έζησα εδώ στο χωράφι, που δούλεψα στη γη τα πρώτα χρόνια της ζωής μου, μαζί με αυτά που στη συνέχεια στην καθημερινή για 15 χρόνια έμαθα τη δουλειά, αυτό που λέμε δημοσιογραφία, είναι αυτά που σμίξανε και φέραν την Αγκρέντα, αυτή την εφημερίδα, η οποία θέλω να πιστεύω τουλάχιστον ότι κρατάει μια σταθερή γραμμή, έτσι που είναι σταθερά, μόνιμα, ακλόνητα, δίπλα στους παραγωγούς. Με λάθη, με αδυναμίες, αυτό δεν το συζητάω, αλλά ποτέ μέχρι τώρα δεν αισθάνθηκα ότι χάσαμε τον προσανατολισμό μας. Φυσικά δεν θα ήταν τίποτα αυτή η προσπάθεια, δεν θα ήταν η Αγκρέντα αυτό που είναι, χωρίς τη συμμετοχή των ανθρώπων της, χωρίς την ομάδα της, χωρίς τον Παναγιώτη, χωρίς την Ελένη, χωρίς τον Γιώργο, τον Αλέξανδρο, την Ειρήνη, τη Μαρία. Δεν μπορώ να αναφερθώ σε όλα τα παιδιά, αλλά αυτή είναι η ψυχή της Αγκρέντα. Αυτοί βιώνουν καθημερινά όλο το 24ωρο, αλήθεια σας το λέω, αυτό το κυνήγι έτσι, της ενημέρωσης, που είναι μια δύσκολη δουλειά. Δεν τη συγκρίνω με την αγροτική, αλλά είναι και αυτή μια πολύ δύσκολη δουλειά. Αυτοί οι άνθρωποι είναι που η Νατάσα, η Μπέτη, έτσι, είναι οι άνθρωποι που διοργάνωσαν και τη σημερινή γιορτή. Ήταν μια δύσκολη προσπάθεια. Είμαστε κάθε μέρα όλο το 24ωρο για την παραγωγή και έχουμε 2 μήνες τώρα που ασχολούμαστε με τη διοργάνωση αυτή του event. Τα κάνουμε όλα μόνοι μας, είναι όλα χειροποίητα. Βέβαια έχουμε και κάποιους εξωτερικούς συνεργάτες που βοήθησαν, αλλά έναν-έναν όλους εσάς σας καλέσαν οι άνθρωποι της Αγκρέντα. Και τους ευχαριστώ από την καρδιά μου και νομίζω ότι σε αυτούς ανήκει η μεγαλύτερη τιμή. Ευχαριστώ πάντως πρώτα και πάνω απ' όλα τους αγρότες. Αυτή η γιορτή είναι για τον αγρότη της χρονιάς, είναι για τους αγρότες. Για μας ο αγρότης της χρονιάς δεν είναι μόνο ο Παναγιώτης Μακρύς, που σήμερα είναι το τιμόμενο πρόσωπο, θα τα πούμε σε λίγο αυτά. Για μας ο αγρότης της χρονιάς είναι ο καθημερινός άνθρωπος του μόχθου της παραγωγής. Έτσι, είναι μια ιδέα που τη ζυμώσαμε εδώ και 9-10 χρόνια και νομίζω ότι προσπαθούμε να τη δώσουμε μια άλλη αξία και σημασία. Αυτή η σχέση λοιπόν με τους αγρότες θέλω να πιστεύω ότι θα πάει πολύ μακριά, γιατί στην Αγκρέντα γράφουμε με την καρδιά μας. Αυτό έχω να πω μόνο. Ευχαριστώ που είσαστε εδώ. Ξεκινάμε, θέλω να πιστεύω, μια όμορφη και δημιουργική μέρα. Θα παρακαλούσα μόνο τώρα τον Κώστα Αγοραστό να πει 2 λόγια, μόνο 2 λόγια, και να συνεχίσουμε στο πρόγραμμα της εκδήλωσης. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στη Θεσσαλία, τη Θεσσαλία των αγώνων, τη Θεσσαλία της παραγωγής, των ανθρώπων του μόχθου, της πρωτοπορίας, της καινοτομίας, τη Θεσσαλία που ξέρει και αντιστέκεται, που ξέρει και παράγει, που ξέρει και συνεργάζεται.
Καλώς ήρθατε στη Θεσσαλία των μεγάλων έργων. Εμείς ως Περιφέρεια Θεσσαλίας έχουμε επενδύσει πάνω από 600 εκατομμύρια στον πρωτογενή τομέα με λιμνοδεξαμενές, το μεγάλο έργο της Κάρλας, με υπογειοποιήσεις αγωγών. Έχουμε συμβάλει σε όλα τα προγράμματα με τις ομάδες διαχείρισης κρίσεων. Είμαστε κοντά στον αγρότη και στον κτηνοτρόφο που αυτή τη στιγμή, σε αυτή τη συγκυρία, είναι οι ήρωες της παραγωγής. Και επίσης είμαστε εδώ και για το επόμενο κοινοτικό πλαίσιο στήριξης, όπου δεν έχει ανοίξει ακόμη όλα τα μέτρα, για να βοηθήσουμε με πάνω από 180 εκατομμύρια ευρώ. Αλλά είμαστε πρώτα εδώ για να βοηθήσουμε και τη μεταποίηση, για να βοηθήσουμε τους πάντες και την παραγωγή, γιατί πιστεύουμε ότι η χώρα μας δεν θα δει άσπρη μέρα. Η χώρα μας θα έχει πολλά προβλήματα. Θα γυράσκει, θα φεύγει ο κόσμος και θα είναι μια χώρα γερόντων, χωρίς να μπορούν και οι γέροντες να πάρουν τη σύνταξη αύριο. Μία λύση υπάρχει. Παραγωγή. Και όχι απλή παραγωγή. Παραγωγική επανάσταση εδώ και τώρα. Και πρέπει να τολμήσουν σε αυτή τη λύση. Διαφορετικά, απλώς θα σέρνεται η κατάσταση και όσο θα πηγαίνουν τα πράγματα χειρότερα στην Ευρώπη, είδατε και τις πρόσφατες σκέψεις του Μακρόν, τόσο η αγροτική και κτηνοτροφική παραγωγή που είναι ο στυλοβάτης της παραγωγής στη χώρα μας θα πάσχει. Και τόσο τα παιδιά θα πηγαίνουν από ανάγκη, όπως είδαμε στο εξαιρετικό βίντεο, στην κτηνοτροφία ή στη γεωργία, αλλά θα έχουν το μάτι και το νου τους στραμμένο να φύγουν, να διαφύγουν από εκεί. Γιατί υπήρξε ένα δομημένο, λάθος, τρευλό, παραγωγικό μοντέλο, αλλά και εκπαιδευτικό μοντέλο. Αλλά θα ήθελα να συγχαρώ όλους τους νέους που πηγαίνουν στην παραγωγή. Θα ήθελα να συγχαρώ την Αγκρέντα που χρόνια δίνει ένα διαφορετικό τόνο, μια διαφορετική νότα, μια εξειδικευμένη ενημέρωση και πραγματικά είναι προστιθέμενη αξία στην ενημέρωση, διότι βοηθάει την παραγωγή, γιατί δίνει πληροφορίες, γιατί φιλοξενεί απόψεις, γιατί δείχνει το δρόμο και δημιουργεί πρότυπα με τον αγρότη της χρονιάς. Είναι σημαντική η αξία του βραβείου, διότι δημιουργεί ευγενή άμυλα και ανταγωνισμό προσφοράς και δημιουργεί πρότυπα παραγωγής. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε την Αγκρέντα που διάλεξε τη Θεσσαλία που χτυπάει η καρδιά της παραγωγής, αλλά χτυπάει και η καρδιά των αγώνων, της αγωνιστικότητας για να διατηρηθεί η παραγωγή. Και βέβαια το βίντεο ήταν επίκαιρο. Ήταν επίκαιρο με τους κτηνοτρόφους, οι οποίοι σιγά σιγά αφανίζονται και θα αφανιστούν αν η τιμή του γάλακτος συνεχίσει να κατρακυλάει και πάει κάτω από τα 90 λεπτά. Και μετά δεν θα μιλάμε για την ελληνικότητα της φέτας, γιατί δεν θα υπάρχει ελληνική φέτα. Είναι πολύ απλό. Γι' αυτό χρειάζεται μια σοβαρή, λεπτή διαχείριση του ζητήματος. Οι αθρώες εισαγωγές χωρίς έλεγχο δημιουργούν προβλήματα στην παραγωγή, στον παραγωγικό ιστό των Ελλήνων. Αν θέλουμε να έχουμε παραγωγικό ιστό στην Ελλάδα, θα πρέπει και οι νόμοι να εφαρμόζονται. Όχι αλακάρτ, ούτε συναλλακτικά. Και βέβαια, ευχαριστούμε την Αγκρέντα που παίρνει καλές πρακτικές, τις αναδεικνύει και τις βγάζει μπροστά για να δημιουργεί πρότυπα. Και βέβαια χάρηκα που είδα και νέους ανθρώπους που προσπαθούν, αγωνίζονται, δεν παραδίδονται και αγωνίζονται ελληνικά γιατί σκύψαν και βρήκαν μέσα στην ελληνική ψυχή τα κατάλληλα εργαλεία για να αντισταθούν σε αυτή την κρίση και σε αυτήν την μη παραγωγή της χώρας μας. Κινδυνεύουμε, κυρίες και κύριοι. Η χώρα μειώνεται. Αυξάνεται ο μέσος όρος ηλικίας. Η χώρα έχει δύο σοβαρά προβλήματα. Πεθαίνουν περισσότεροι από όσο γεννιούνται. Το φυσικό ισοζύγιο είναι αρνητικό, αλλά και το μεταναστευτικό ισοζύγιο είναι αρνητικό.
Πολλοί να έρχονται, πολλοί μετανάστες και πρόσφυγες, αλλά φεύγουν πολύ περισσότεροι Έλληνες και έχουμε αρνητικό ισοζύγιο και μειώνει το πληθυσμός από 11,11 εκατομμύρια, φτάνει στο 9 εκατομμύρια το 2050 και θα είναι ένας γερασμένος μη παραγωγικός πληθυσμός, ο οποίος δεν θα μπορεί να έχει ούτε συνεκτικότητα μέσα στην χώρα μας, αλλά δεν θα μπορεί να παίρνει και τη σύνταξή του γιατί δεν θα παράγει κανείς. Γι' αυτό στηριζόμαστε στις δικές σας δυνάμεις, της καθεμιάς και του καθενός ξεχωριστά και όλων μαζί. Στηριζόμαστε συνεργασία με το Υπουργείο για να τρέχουμε γρήγορα. Στηριζόμαστε συνεργασία με τις υπηρεσίες, οι οποίες πρέπει επιτέλους του κράτους και λειτουργίες όλων να ομογενοποιηθούν και να τρέξουν γρήγορα προς όπλος δικό σας. Όχι να περιμένετε οι νέοι αγρότες να γυράσκουν και μετά να παίρνουν το πρόγραμμα των νέων αγροτών. Όχι να περιμένετε να κάνετε εξυγχρονισμό και όταν τελειώνει ο εξυγχρονισμός να πληρώνεστε. Και όχι να πληρώνεται ο καθένας που κάνει την προσπάθειά του μέσω τραπεζών και να χάνει τα χρήματά του, διότι υπάρχουν και άλλες, δεύτερες και τρίτες διαδικασίες μέσα. Και όχι να ξεκινάει ένα επενδυτικό σχέδιο και να κάνει 4 χρόνια για να πάρει την έγκριση. Θέλουμε μια ταχύτητα συνεργασίας, σοβαρότητα, υπακοή στις διαδικασίες και γρήγορες ενέργειες για την παραγωγή. Η παραγωγή είναι συνώνυμο της κοινωνικής ευημερίας, είναι συνώνυμο της κοινωνικής συνοχής, είναι συνώνυμο της ανάπτυξης μιας χώρας. Η παραγωγή βασίζεται στον πρωτογενή τομέα μαζί με τη μεταποίηση. Στις υγιείς δυνάμεις. Οι υγιείς δυνάμεις είναι εδώ. Ας μην τις πεθάνουμε τις υγιείς δυνάμεις. Ας τις δώσουμε δύναμη. Ευχαριστούμε την Αγκρέτα. Ευχαριστούμε όλους όσοι είστε εδώ. Σας ευχαριστούμε για την προσφορά σας και αγωνιζόμαστε για να σταθούμε όρθιοι στην παραγωγή. Ευχαριστώ για την αντοχή σας και την υπομονή σας. Γεια σας, καλημέρα και από μένα. Είναι μια ευτυχή συγκυρία φέτος που η καρδιά της αγροτικής ενημέρωσης χτυπά μαζί με την καρδιά της εγχώριας αγροτικής παραγωγής, εδώ στη Λάρισα. Είναι χαρά μας που είστε όλοι σήμερα εδώ. Θα ήθελα να καλωσορίσω τον κύριο Χαραλάμπο Κασίμη, τον Γενικό Γραμματέα της Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Στρατή Ζαφύρη, τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Βιομηχανίας, τον βουλευτή της Λάρισας από το κόμμα ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Νίκο Παπαδόπουλο, την κυρία Παναγιώτα Βράτζα, που είδα, τη βουλευτή Καρδίτσας, επίσης από ΣΥΡΙΖΑ, τον εκπρόσωπο του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, του κύριου Κυριάκου Μητσοτάκη, κύριο Χρήστο Μπουκόρου, ο οποίος είναι και αναπληρωτής τομεάρχης μεταφορών και υποδομών. Είναι εδώ μαζί μας και ο κύριος Βασίλης Έξαρχος, εκπροσωπεί την επικεφαλή της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, κυρία Φόφη Βγενηματά. Είναι εδώ και καλωσορίζω επίσης και τον Αντιπεριφερειάρχη της Αγροτικής Οικονομίας και Εκτινιατρικής, κύριο Γιώργο Λαδόπουλο. Ελπίζω να μην έχω ξεχάσει κανέναν. Αν έχω ξεχάσει, με συγχωρείτε εκ των προτέρων. Σημασία έχει ότι σας καλωσορίζουμε όλους έναν ένα ξεχωριστά. Σας ευχαριστούμε που είστε εδώ μαζί μας. Οι κανόνες φιλοξενίας μας ορίζουν να καλέσουμε πρώτα για την έναρξη της πρώτης θεματικής ενότητας τον κύριο Άλαν Μάθιους, ο οποίος ήρθε από πάρα πολύ μακριά για εμάς, σαν προσκεκλημένος της Αγκρέντα, όπως είπε και ο κύριος Πανάγος. Dear Professor Matthews, it's a great pleasure to invite you to the stage. Παρακαλώ επίσης να ανέβει στη σκηνή και ο κύριος Κασίμης για να συμπληρωθεί η πρώτη ενότητα. Ο κύριος Πέτρος Ευθυμίου, ο δημοσιογράφος και ερευνητής διανέωσης. Και καλώ και τον κύριο Γιώργο Γιαννιτζόπουλο, ο οποίος είναι πρόεδρος του ΑΣΕΠΑ και παραγωγός. Συντονιστής της συζήτησης, σε αυτή τη θεματική ενότητα, καθώς και σε όλες τις υπόλοιπες που θα ακολουθήσουν, είναι ο δημοσιογράφος κύριος Στέλιος Σαράντης, τον οποίο καλώ στο βήμα. Και κύριε Σαράντη, ο λόγος είναι πια σε εσάς. Ευχαριστώ. Καλημέρα για εμένα. Καλημέρα σε όλες και όλους. Ευχαριστούμε για την τιμή που μας κάνατε και ήρθατε σήμερα εδώ.
Είπαμε για αρχή να ασχοληθούμε με μια όρημη κυρία, 56 ετών φέτος, μια και γεννήθηκε το 1962. Η όρημη αυτή κυρία, στις αρχές, στα νιάτα της, τα κατάφερε. Κατάφερε να εξασφαλίσει αυτάρκεια τροφίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κατάφερε επίσης να δώσει και ένα πολύ καλό, θα λέγαμε, εισόδημα στους παραγωγούς, στους αγρότες. Ταυτόχρονα όμως ήταν και μικρή, έκανε και κάτι τρελίτσες και κάτι σκανδαλιές, με αποτέλεσμα να έχουμε κάποια παραστρατήματα, να φτάνουμε σε κάτι βουνά βουτύρου, σε κάτι λίμνες κρασιών και ακόμα και σε παραλογισμούς. Θυμάμαι έναν που παίρναμε το βούτυρο της παρέμβασης και τη σκόνη γάλακτος για να ταΐσουμε τις αγελάδες για να δώσουν πάλι σκόνη γάλακτος και βούτυρο για την παρέμβαση. Είχαμε και τις κομματερές κάπου εδώ, τις θυμάμαστε καλά. Τέλος πάντων, μεγαλώντας αυτή η κυρία, έκανε και κακές παρέες. Με κάτι αγόρια τα λέγανε ΠΟΕ, με κάτι βασιλιάδες που εμφανιζόντουσαν όσοι πιο πλούσιοι αγρότες στην Ευρώπη, με κάτι τη χάρπα στους επιχειρηματίες που έκανε εξαγωγές σε χώρες ανύπαρκτες που δεν τις έβρισκες ούτε στο παγκόσμιο χάρτη και άλλα πολλά. Έτσι αναγκάστηκε όσο μεγάλωνε να κάνει κάποια lifting, αναθεωρήσεις τις λέγαμε, αρκετές ήτανε, κάθε φορά για να προσαρμοστεί στους σχεδιασμούς δυνάμεων που υπήρχαν και υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα που περάσανε τα χρόνια, ετοιμάζεται για ένα ακόμα lifting, να αλλάξει ένα ακόμα μοντέλο, τις τελείωσαν και τα βρετανικά συνολάκια, βλέπετε, και πρέπει να γίνει κάπως διαφορετική. Τι θα γίνει όμως? Οι Κινέζοι λένε ότι μια εικόνα χίλιες λέξεις. Ας δούμε πρώτα ένα βίντεο και πάμε παρακάτω. Η κοινή αγροτική πολιτική είναι ένα εργαλείο που επιδρά καταλυτικά στη διαμόρφωση των δομών της αγροτικής παραγωγής σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην Ελλάδα, ενώ το επίπεδο των κοινοτικών πόρων που έχουν διατεθεί μετά το 1980 μέσω της ΚΑΠ προσεγγίζει τα 120 δισεκατομμύρια ευρώ, η δομή των αγροτικών εκμεταλλεύσεων παραμένει προβληματική. Η κοινή αγροτική πολιτική μετράει ήδη 5 μεγάλες μεταρρυθμίσεις και συνεχίζει να αναζητάει τα βήματά της. Η τελευταία αναθεώρηση έδωσε τη δυνατότητα πρόσβασης στο σύστημα των άμεσων ενισχύσεων για το σύνολο των παραγωγικών γεών και βοσκοτόπων, ωστόσο το επίπεδο των δικαιωμάτων από παραγωγό σε παραγωγό διαφέρει σημαντικά. Στην Ελλάδα, η μετάβαση υπήρξε κατά κάποιο τρόπο διστακτική. Πρώτον, παρέτεινε τεχνιέντος τη ζωή των ιστορικών δικαιωμάτων. Δεύτερον, δεν αξιοποίησε επαρκώς τα διαθέσιμα βοσκοτόπια. Και τρίτον, απογοήτευσε τους νεοεισερχόμενους στο σύστημα ενισχύσεων. Πάντως, ζούμε μια περίοδο της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας, όπου η κοινωνία, η οικονομία και οι θεσμοί έχουν ευθυγραμμιστεί πλήρως σε μια πορεία σταθερής πτώσης. Μια πορεία που συνεχίζει να μην δείχνει κανένα σημάδι ανάκαμψης, ούτε στο άμεσο ούτε στο έμεσο μέλλον. Η Ελλάδα μοιάζει σήμερα αθωράκιστη στην εξωτερική συγκυρία, σχεδόν παραδομένη. Σήμερα η Ελλάδα βρίσκεται αντιμέτωπη με δύο προκλήσεις. Πρώτον, να επιταχύνει άμεσα, δηλαδή από το 2019, την εξίσωση των δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης. Και δεύτερον, να προετοιμάσει ένα πραγματικό σχέδιο δράσης ευθυγραμμισμένο με την ΚΑΠ της νέας εποχής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει την κεντρική πολιτική, αλλά η χώρα υποβάλλει το δικό της πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης, πάντα βέβαια μέσα στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πολιτικής. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οι ζυμώσεις που γίνονται είναι σε δύο κατευθύνσεις. Να ανακατανεμηθούν οι πόροι, καθώς η αποχώρηση της Μεγάλης Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση σημαίνει μείωση της χρηματοδότησης, και να θεσμοθετηθεί η απόδοση ως κριτήριο για την κατοχύρωση των ενισχύσεων. Εδώ δεν μπορεί να λέμε την ίδια ώρα ότι τις θέλουμε τις ενισχύσεις, οι πληρωμές της περασμένης χρονιάς από κοινοτικούς πόρους έφτασαν κοντά στα 3 δις, και την ίδια ώρα να λέμε ότι εμείς ζητάμε κάτι παραπάνω, δηλαδή ζητάμε κρατικές ενισχύσεις. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Τον τελευταίο καιρό
δείχνει να κερδίζει έδαφος το σενάριο που θέλει τους Ευρωπαίους να αποφεύγουν μια εκβάθρον μεταρρύθμιση της ΚΑΠ για τη νέα προγραμματική περίοδο 2020-2025. Αυτό στο οποίο μάλλον θα επιμείνουν είναι η θέσπιση κριτηρίων μέτρησης της αποδοτικότητας αρχής γενομένης από αυτό το διάστημα. Well, it's interesting that this policy only came into effect on the 1st of January last year and already people are looking for changes. It's a bit complex, the policy, we acknowledge that, but there was a lot of amendments to the last legislation which brought about a lot of complexity. So we are going to engage in another reform for post-2020. Έτσι, η μεγάλη αναθεώρηση αναμένεται να έρθει μετά το 2025. Τότε, εκτός του ότι τα χρήματα θα είναι πολύ λιγότερα, ο πρώτος πυλώνας, δηλαδή οι άμεσες ενισχύσεις, θα μοιάζουν όλο και πιο πολύ με αυτές των διαρθρωτικών προγραμμάτων. Αυτό σημαίνει ότι για να εισπράττεις επιδοτήσεις, θα πρέπει πρώτα να πείθεις για την αποτελεσματική διάθεση των πόρων που έλαβες στην προηγούμενη περίοδο. Είναι προφανές ότι αυτή η ΚΑΠ δεν θα έχει καμία σχέση με τις άλλες. Ειδικός νομίζω αυτή τη στιγμή που μπορεί να μας διαφωτίσει στο πώς θα αλλάξει, αν θα αλλάξει και με τι μορφή θα βρίσκεται ξανά μπροστά μας, φυσικά είναι ο καθηγητής, ο κύριος Μάθιος. Ο λόγος εσάς, σας ακούμε, διευκρινίζω μόνο λίγο για τη διαδικασία και για το πάνελ αλλά και για τους καλεσμένους μας, ότι σε κάθε ενότητα θα υπάρξει μία και μόνο εισήγηση. Από εκεί και πλέον, όλοι οι υπόλοιποι που είναι στο πάνελ μπορούν να κουβεντιάσουν μεταξύ τους, αλλά και ταυτόχρονα να δεχθούν ερωτήσεις. Νομίζω ότι είναι μια fair διαδικασία. Good morning, everybody, and it's absolutely a great pleasure to have this chance to share with you my thoughts on the future of the Common Agricultural Policy. I understand that I am the first non-Greek person to address this event in its 9 years of history, and this is something I am very proud of. Καλημέρα σε όλους. Χαίρομαι πάρα πολύ που βρισκόμαι σε αυτή την εκδήλωση. Από ό,τι με έχουν ενημερώσει, είμαι ο πρώτος μη ελληνόφωνο μιλητής ο οποίος απευθύνεται σε αυτό το κοινό τα τελευταία 9 χρόνια. Οπότε είναι πολύ μεγάλη μου τιμή να έχω αυτή τη θέση. Now, as the video indicated, we have two processes moving in parallel. First of all, the discussions on the next medium-term financial budget for the European Union, the budget issue, and secondly, the communication on the future of food and agriculture, which was published last November, addressing a reform of the Common Agricultural Policy. Όπως αναφέρθηκε στο βίντεο, έχουμε δύο θέματα που θα μας απασχολήσουν. Είναι η μεσοπρόθεσμη αναθεώρηση της ΚΑΠ και το θέμα του προϋπολογισμού. Budget talks are important because they will determine how much money is available over the coming years for agricultural policy and for farmers. Οι ομιλίες που γίνονται αυτή τη στιγμή, οι συνομιλίες, συγγνώμη, για το προϋπολογισμό είναι πολύ σημαντικές, διότι θα καθορίσουν το ποσό το οποίο θα διατίθεται μέσω του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 2021-2027 όσον αφορά την αγροτική πολιτική. And I think here we actually have some good news from Brussels, from a farmer's point of view. Όσον αφορά την πλευρά των αγροτών, πιστεύω ότι τα νέα είναι καλά όσον αφορά το συγκεκριμένο ζήτημα, από ό,τι ακούγεται στις Βρυξέλλες τουλάχιστον. The person in charge of these budget proposals is the budget commissioner, Commissioner Oettinger, and he has indicated that his challenge is to find money to fill two gaps. The first, the gap to do with Brexit, which was indicated in the video, and secondly, the need to also find money to fund new priorities that the European Union is facing. Ο υπεύθυνος λοιπόν προϋπολογισμού, ο Επίτροπος Oettinger, ανέφερε ότι η προσέγγιση του όσον αφορά το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο θα στοιχηθεί πάνω σε δύο πυλώνες. Πρώτον, πώς θα μπορέσει να καλύψει το χρηματοδοτικό κενό το οποίο θα προκληθεί από το Brexit.
Και δεύτερον, πώς θα μπορέσει να βρει πόρους που θα χρηματοδοτήσουν νέες προτεραιότητες όπως η μετανάστευση, τα θέματα ασφάλειας και άμυνας. And he proposes both to make some savings through cuts or reductions in existing programs, including both cohesion programs and the Common Agricultural Policy, and also to ask member states to contribute more to the European budget. Ο τρόπος λοιπόν με τον οποίο προτείνει ο Επίτροπος να καλύπτει αυτό το κενό είναι πρώτα με εξοικονόμηση πόρων σε ύψος περίπου 9 δισεκατομμυρίων από το Ταμείο Συνοχής και από την Κοινή Αγροτική Πολιτική και δεύτερον με το να ζητήσει από τα κράτη-μέλη να συνεισφέρουν περισσότερο στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σύνολο περίπου 16 δισεκατομμυρίων ευρώ. In total, he has suggested he needs to find savings of about 9 billion euro each year in the EU budget. So he is suggesting cuts of perhaps between 5 and 10% to these programs. Για την εξοικονόμηση πρώτα των 9 δισεκατομμυρίων από τα υφιστάμενο κονδύλιο, προτείνει μια περικοπή 5 με 10% όσον αφορά την κοινή αγροτική πολιτική και το Ταμείο Συνοχής. But of course, we should realize that in the agricultural budget, the main item of expenditure is direct payments. 70% goes to direct payments. Το 70% τώρα των κονδυλίων για την κοινή αγροτική πολιτική αφορά τις άμεσες ενισχύσεις. And if we recall that direct payments remain fixed in nominal terms, they are not indexed to inflation. So they will fall anyway as part of the next EU budget. Καθώς οι άμεσες ενισχύσεις δεν συνδέονται με τον πληθωρισμό, ούτως ή άλλως θα μειωθούν στον επόμενο προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. So I would expect that when the Commission brings forward its proposal in May for the next 7-year European budget after 2020, that we will probably see the maintenance of the budget for direct payments in nominal terms, and a good chance that most of the budget for rural development will also be kept in place. Αυτό λοιπόν που προβλέπω εγώ να γίνει όταν ανακοινωθεί ο προϋπολογισμός τον Μάιο, να έχουμε ένα σταθερό προϋπολογισμό όσον αφορά τον πυλώνα 1 σε ονομαστικούς όρους και μια μικρή περικοπή μόνο όσον αφορά τα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης. But of course, we must remember that this is only a proposal from the Commission. The ultimate decision will be made by the member states after many months of hard bargaining, and already some member states are indicating they do not wish to pay more into the EU budget. Φυσικά, πρόκειται μόνο για μια πρόταση της Επιτροπής. Πρέπει να γίνουν διαπραγματεύσεις σε επίπεδο των 27 κρατών μελών. Και εκεί πιθανώς θα δυσκολέψουν τα πράγματα, γιατί ήδη πολλές χώρες έχουν αναφέρει ότι δεν διατίθενται να συνεισφέρουν μεγαλύτερα ποσά στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. So we do not know yet what the conclusion, what the outcome of these negotiations will be, but at least it seems to me the starting point will be quite a favorable one from the farmers' point of view. Χωρίς να γνωρίζουμε λοιπόν ποιο θα είναι το αποτέλεσμα αυτών των διαπραγματεύσεων, τουλάχιστον όσον αφορά το σημείο εκκίνησης αυτών των συζητήσεων, πιστεύω ότι τα πράγματα είναι ευνοϊκά όσον αφορά στους αγρότες. Of course, once we have secured the budget, we then need to decide how to spend it. And this is where the communication becomes important. This communication on modernizing and simplifying the common agricultural policy. Τώρα, μετά την εξασφάλιση του αντίστοιχου προϋπολογισμού, θα πρέπει να ληφθούν αποφάσεις για το πώς θα χρησιμοποιηθούν αυτά τα κονδύλια. Και εκεί επισάρχεται η ανακοίνωση της Επιτροπής όσον αφορά το μέλλον των τροφίμων και της γεωργίας μετά το 2020. Μέσα σε αυτή την ανακοίνωση αναφέρονται ζητήματα όπως ο εξυγχρονισμός της κοινής αγροτικής πολιτικής και θέματα απλούστευσης αυτής. So, modernization of the policy means focusing on new priorities that have become more important since the last reform. So, here I have listed the objectives that are set out in the communication. They are not that different from the objectives of the current CAP, but there are some differences in emphasis.
Εδώ βλέπετε τις προτινόμενους στόχους για την κοινή αγροτική πολιτική. Ο εξυγχρονισμός σημαίνει ότι θέλουν να προετοιμάσουν την ΚΑΠ για να εστιάσει περισσότερο σε νέες προτεραιότητες, οι οποίες έχουν γίνει πιο σημαντικές μετά την τελευταία μεταρρύθμιση. Δεν διαφέρουν πολύ βέβαια από αυτές που είχαν προταθεί στην τελευταία μεταρρύθμιση, όμως έχει αλλάξει κατά κάποιο τρόπο η έμφαση που δίνεται σε συγκεκριμένα ζητήματα. So the communication points out that agricultural policy must take greater account of new challenges such as the United Nations Sustainable Development Goals, the Paris Agreement on climate change, and in general must give greater priority in future to environmental and climate objectives. Σύμφωνα λοιπόν με το έγγραφο της Επιτροπής, θα πρέπει πλέον οι νέες προτάσεις να λαμβάνουν υπόψη ζητήματα όπως οι στόχοι του ΟΗΕ για θέματα βιώσιμης ανάπτυξης έως το 2030, τη Συμφωνία του Παρισιού όσον αφορά την κλιματική αλλαγή και επίσης περιβαλλοντικά ζητήματα τα οποία σχετίζονται με τις διαχειριζόμενες αγροτικές εκτάσεις, έτσι ώστε να ικανοποιηθούν οι στόχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης για βελτίωση γενικότερα του περιβάλλοντος. And the communication proposes a new approach to achieving the EU's environmental and climate objectives. Για την επίτευξη αυτών των νέων περιβαλλοντικών και κλιματολογικών στόχων, η ανακοίνωση της Επιτροπής προτείνει μια νέα προσέγγιση. The current green architecture of the CAP, so cross-compliance, the greening direct payments, and the voluntary agri-environmental and climate schemes, will be replaced by what the Commission calls a more integrated and flexible and targeted approach. Τι περιλαμβάνει λοιπόν αυτή η νέα πρόταση? Προλαμβάνει να αντικατασταθεί η υφιστάμενη πράσινη εντός εισαγωγικών αρχιτεκτονική της ΚΑΠ, η οποία εστίαζε μέχρι τώρα στην πολλαπλή συμμόρφωση, στις πράσινες άμεσες ενισχύσεις και την εθελοντική, αγροπεριβαλλοντική και κλιματολογική προσέγγιση, από μια πιο ενιαία προσπάθεια που θα είναι πιο στοχευμένη αλλά και πιο ευέλικτη. And the granting of income support to farmers will be conditional on your undertaking of environmental and climate practices, which will become the baseline for more ambitious voluntary schemes. Τι σημαίνει αυτό? Ότι η παροχή συντηματικής στήριξης στους αγρότες πλέον θα εξαρτάται από την ανάληψη περιβαλλοντικών και κλιματολογικών πρακτικών που θα αποτελέσουν τη βάση για πιο φιλόδοξα και σε εθελοντική βάση προγράμματα. And this new conditionality, which will replace the cross-compliance and the greening that we have in the current CAP, it will be designed by in the individual member states. Οι νέες λοιπόν αυτές προϋποθέσεις, οι οποίες θα αντικαταστήσουν την πολλαπλή συμμόρφωση και τις πράσινες καλλιέργειες, θα σχεδιάζονται από τα κράτη-μέλη ως ένα μείγμα υποχρεωτικών και εθελοντικών μέτρων, τα οποία θα σχετίζονται με τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά το κλίμα και το περιβάλλον. But at this point, exactly how this new conditionality will be different from the current combination of cross-compliance and greening payment, we simply do not know. Δεν γνωρίζουμε όμως ακόμα ακριβώς ποιοι θα είναι αυτοί οι νέοι όροι και πώς θα διαφέρουν από αυτό τον συνδυασμό πολλαπλής συμμόρφωσης και πράσινων μέτρων που είχαμε μέχρι τώρα. Recent events on agricultural markets have underlined how vulnerable farmers are to production, to price and to income variability. Κάποια πρόσφατα γεγονότα που έχουν επηρεάσει τις γεωργικές αγορές έχουν υπογραμμίσει πόσο εκτίθενται οι αγρότες σε θέματα τιμών, παραγωγής και μεταβλητότητας του εισοδήματός τους. And while there were some steps taken in the current CAP reform to improve the farm safety net, I think of the crisis reserve and I think of the possibility of using rural development funds for insurance and insurance programs, I think everyone agrees that these new measures have not really been effective. Παρόλο που ελήφθησαν λοιπόν κάποια μέτρα στην τελευταία μεταρρύθμιση της ΚΑΠ για να βελτιώσουμε το δίκτυο ασφαλείας για τους αγρότες,
με την εισαγωγή, παράδειγμα, του αποθεματικού κρίσεων, τις δυνατότητες να στηρίξουμε εργαλεία διαχείρισης ρίσκου και μέσω των αναπτυξιακών προγραμμάτων και των ασφαλιστικών μέτρων. Πιστεύω ότι οι περισσότεροι συμφωνούν ότι τα μέτρα αυτά, τουλάχιστον προς το παρόν, δεν έχουν αποδειχθεί πολύ αποτελεσματικά. And finally, the communication has a welcome emphasis on promoting more research and innovation and fully connecting farmers and the countryside to the digital economy. Η ανακοίνωση, λοιπόν, είναι ανακοίνωση της Επιτροπής, επίσης δίνει μεγάλη σημασία στην προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας και στην πλήρη σύνδεση των αγροτών και της υπαίθρου με την ψηφιακή οικονομία. Simplification of the CAP is the second major objective of the communication. Ο δεύτερος στόχος της ανακοίνωσης τώρα της Επιτροπής που αναφέραμε είναι η απλούστευση της κοινής αγροτικής πολιτικής. And this will be achieved by a radical departure from the traditional delivery model of the CAP, where detailed prescriptive rules are set down in the basic CAP regulations. And member states must then ensure that these rules and regulations are observed when making the payments to farmers. Η απλούστευση, λοιπόν, της CAP θα επιτευχθεί μέσω μιας ριζικής, θα λέγαμε, απομάκρυνσης από τα παραδοσιακά μοντέλα υλοποίησης της CAP που απαιτούσαν πολύ περιοριστικούς κανονισμούς όσον αφορά την υλοποίησή της. Και επίσης απαιτούσαν τα κράτη-μέλη να διασφαλίσουν ότι αυτοί οι κανόνες πραγματικά ακολουθούνται πριν κάνουν τις πληρωμές και τις παραδώσουν τις ενισχύσεις στους αγρότες. Instead, it is proposed that the EU would set the basic policy parameters, but the member states would have the responsibility as to how to achieve these agreed EU objectives. Προτείνεται, λοιπόν, στην ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μελλοντικά η Ευρωπαϊκή Ένωση απλώς να θέτει κάποιες βασικές παραμέτρους πολιτικής, ενώ τα ίδια τα κράτη-μέλη να έχουν την ευθύνη να αποφασίσουν πώς θα πετύχουν τους συμφωνημένους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. This approach is defended on the grounds that it will significantly decrease bureaucracy and the administrative burden. Although, to be honest, I somehow doubt that this will be the case. Η βασική αιτιολόγηση γι' αυτό είναι ότι με τη συγκεκριμένη προσέγγιση θα μειωθεί σημαντικά η γραφειοκρατία και το διοικητικό βάρος. Όμως προσωπικά ο κ. Μάθιος αναφέρει ότι δεν πιστεύει ότι αυτό όντως θα ισχύσει. Payments to farmers in future will continue to be linked to changes in farm practices and the need to monitor that these changes are taking place. Will continue to exist. Και ο λόγος γι' αυτό είναι ότι οι ενισχύσεις προς τους αγρότες όλο και περισσότερο θα συνδέονται με το να μπορούν να επιδείξουν πραγματικά αλλαγές στις αγροτικές πρακτικές που χρησιμοποιούν, κάτι το οποίο θα απαιτήσει μια στενή παρακολούθηση αυτών. Now there are still many questions about how this new delivery model might actually work in practice. Παραμένουν, λοιπόν, πάρα πολλά ερωτήματα για το πώς αυτό το νέο μοντέλο υλοποίησης θα εφαρμοστεί στην πράξη. How will the member state plans be evaluated? Για παράδειγμα, πώς θα αξιολογούνται τα σχέδια του κάθε κράτους μέλους. What might be the sanctions attached if the targets at member state level are not achieved? Δεύτερον, αν το κράτος μέλος δεν πετύχει τους στόχους που έχει θέσει, θα υπάρχουν κάποιες κυρώσεις και πώς θα εφαρμόζονται. How will the Commission avoid distortions in competition if some member states ask their farmers to be more ambitious than others in meeting these environmental and climate targets? Επίσης, πώς θα αποφύγει η Επιτροπή στρεβλώσεις του ανταγωνισμού αν κάποια από τα κράτη-μέλη ζητήσουν από τους αγρότες τους να είναι πιο εντός εισαγωγικών φιλόδοξοι στην επίσευξη αυτών των κλιματολογικών και περιβαλλοντικών στόχων? The big danger in leaving to member states the responsibility to set these targets is that member states will choose to do the minimum amount possible. Because otherwise, why put at risk the receipt of your payments from the European Union budget? Προσωπικά πιστεύω ότι ο μεγαλύτερος κίνδυνος, αν τα ίδια τα κράτη-μέλη αναλάβουν να θέσουν στόχους για την δική τους χώρα, είναι ότι οι στόχοι θα είναι πάρα πολύ χαμηλοί
Διαφορετικά, δεν θα θέλει κανένα κράτος μέλος να διακινδυνεύσει να μην πάρει τις ενισχύσεις επειδή δεν έχει επιτύχει κάποιους πιο φιλόδοξους στόχους που έχει θέσει. I think we need to look at ways of using the EU budget to encourage and to incentivize member states to be ambitious in setting targets for environmental and climate improvement. Εγώ αντιθέτως πιστεύω ότι θα πρέπει να σκεφτούμε τρόπους με τους οποίους να ενθαρρύνουμε τα κράτη-μέλη να χρησιμοποιήσουν κίνητρα για να μπορέσουν να θέσουν πιο φιλόδοξους στόχους περιβαλλοντικούς και κλιματολογικούς και να παρέχουμε συγκεκριμένα κίνητρα γι' αυτό. And we could think of different options, for example, that some of the CAP funds could be allocated between the member states on a competitive basis, perhaps, or we could make use of performance reserves. Or we could think of introducing some national co-financing, which we already have for rural development, into the Pillar 1 for direct payments. Κάποιους πιθανούς τρόπους με τους οποίους θα μπορούσαμε αυτό να το επιτύχουμε θα ήταν, για παράδειγμα, κατανομή πόρων της CAP σε ανταγωνιστική βάση ή να κάνουμε χρήση αποθεματικών επίδοσης ή, για παράδειγμα, να εισάγουμε την εθνική συγχρηματοδότηση που ήδη χρησιμοποιείται στην αγροτική ανάπτυξη στον πυλώνα 1. Finally, let me say some words about the future of direct payments. Τέλος, θα ήθελα να πω λίγα λόγια όσον αφορά το μέλλον των άμεσων ενισχύσεων. The communication confirms that direct payments to farmers will continue and it is clear that they are an important component of farm incomes in all EU member states, and indeed in Greece, I understand, even somewhat more important than the average. Η ανακοίνωση, λοιπόν, επιβεβαιώνει ότι οι άμεσες ενισχύσεις στους αγρότες θα συνεχιστούν και φυσικά γνωρίζουμε ότι προσφέρουν σημαντική εισοδηματική στήριξη στους αγρότες στα περισσότερα κράτη-μέλη και από ό,τι γνωρίζω στην Ελλάδα ίσως σε ακόμα μεγαλύτερο βαθμό. Although it's clear that the importance of direct payments differs according to the farming system and not so important for horticulture, for wine and for permanent crops. Βέβαια, εξαρτάται και από τον αγροτικό κλάδο στον οποίο δραστηριοποιείται ο καθένας, διότι πιθανώς ο ρόλος των άμεσων ενισχύσεων να είναι σχετικά μικρότερος στα απορροκυπευτικά, για παράδειγμα στο κρασί και στις μόνιμες καλλιέργειες. The communication acknowledges that direct payments could be targeted more effectively to ensure income to all farmers across the EU. Αυτό που αναγνωρίζει όμως η ανακοίνωση της Επιτροπής είναι ότι άμεσες ενισχύσεις θα μπορούν να είναι πιο αποτελεσματικά στοχευμένες, έτσι ώστε να διασφαλίσουν ένα επιπλέον εισόδημα για όλους τους αγρότες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. According to the latest data that we have on the distribution of agricultural payments to farmers, in 2015, there were just 120,000 farms. These are the farms that each receive more than 50,000 euro. And they received in total 30% of all of direct payments and almost 9%, more than 9% of the entire EU budget going to these 120,000 farms. Σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα που έχουμε όσον αφορά την κατανομή των αγροτικών ενισχύσεων, για παράδειγμα, το 2015, 120.000 εκμεταλλεύσεις έλαβαν ενίσχυση άνω των 50.000 ευρώ, σε σύνολο δηλαδή 12,5 δισεκατομμύρια σε άμεσες ενισχύσεις. Αυτό το ποσό αντιστοιχεί στο 30% του συνολικού προϋπολογισμού της ΚΑΠ όσον αφορά τις άμεσες ενισχύσεις, και στο 9,2% του συνολικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. The Commission did attempt to try to address this issue of the skewed distribution of payments in the last CAP reform, but it was not really that successful, and it remains to be seen what will be different the next time around. Αυτή, θα λέγαμε, η στρεβλή κατανομή των πόρων ήταν κάτι με το οποίο ασχολήθηκε στην τελευταία μεταρρύθμιση της CAP η Επιτροπή, όμως δεν μπορούμε να πούμε ότι έφερε μεγάλα αποτελέσματα. Είναι, λοιπόν, ένα ζήτημα το οποίο ακόμα βρίσκεται στο τραπέζι και συζητείται. In any case, the focus in the communication is on improving the fairness of direct payments rather than tackling their lack of targeting,
their damaging impact on structural change and generational renewal, and the waste of money through the leakage of payments to non-farmer beneficiaries because of higher land rents and prices. Έτσι λοιπόν η ανακοίνωση τώρα κυρίως της Επιτροπής εστιάζει στο να έχει πιο δίκαιο χαρακτήρα η κατανομή των άμεσων ενισχύσεων παρά στην έλλειψη στοχοθεσίας. Επίσης εστιάζει στο αρνηστικό αντίκτυπο των δομικών αλλαγών και της ανανέωσης των γενεών, την κατασπατάληση των χρημάτων μέσω της διαρροής πληρωμών σε δικαιούχους που δεν είναι αγρότες μέσω υψηλότερων ενοικίων και τιμών γης, στα δικαιώματα ενίσχυσης κλπ. It's hard to identify the impact of direct payments on land prices and rents in the older member states because we have had agricultural support policies for many decades. Στα παλαιότερα κράτη-μέλη είναι πολύ δύσκολο να εξετάσουμε το αντίκτυπο των άμεσων ενισχύσεων στα κόστος ενοικίου και στις τιμές γης, διότι τα προγράμματα αυτά υφίστανται εδώ και πάρα πολλά χρόνια. But take a look at what has been happening in Bulgaria. So Bulgaria joined the European Union in 2007. Two or three years before, it was clear that cap payments would be introduced. And in a 10-year period, we have seen land rents and land prices go up four or five times in Bulgaria, largely driven by the cap payments themselves. Το παράδειγμα της Βουλγαρίας είναι παράδειγμα μιας χώρας η οποία πρόσφατα μπήκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2007, όμως 2-3 χρόνια νωρίτερα ήταν γνωστό ότι θα υποφελούνταν από την ΚΑΠ. Βλέπουμε λοιπόν ότι μέσα σε 10 χρόνια το κόστος ενοικίου και οι τιμές γης έχουν τετραπλασιαστεί ή ακόμα και πενταπλασιαστεί ως αποτέλεσμα της ΚΑΠ. So when we realize that 2/3 of the land in Bulgaria is rented, we must ask who is really benefiting from these payments. Is it the farmers or is it those who are simply owning and holding on to land? Όταν λοιπόν βλέπουμε ότι τα 2/3 της γης στη Βουλγαρία είναι ενοικιαζόμενα, τελικά πρέπει να αναρωτηθούμε ποιοι υποφελούνται από την ΚΑΠ, οι αγρότες ή οι ιδιοκτήτες γης. Let me just conclude with some remarks about the timing of the next reform. Κάποια τελευταία τώρα σχόλια όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα της επόμενης μεταρρύθμισης. We expect the legislative proposals to be published perhaps in May of this year. May of this year, along with the budget proposals. Οι προτάσεις για τη σχετική νομοθετική ρύθμιση και για το προϋπολογισμό αναμένονται τον Μάιο του 2018. Now these legal proposals will be made in the last year of the life of the current European Parliament, which will finish its term of office in March of next year and prepare for elections then in May of next year. Αυτό σημαίνει ότι μένει μόνο ένας χρόνος πριν τη λήξη της θητείας του Ευρωκοινοβουλίου, το οποίο τελειώνει τη θητεία του το Μάρτιο του 2019 και έχουμε τις νέες ευρωεκλογές τον Μάιο του 2019. Commissioner Oettinger has suggested that the European Council could agree on the future European budget by February of next year, which is a very short period of really only 8 months after the publication in May. Μετά τη δημοσίωση του προϋπολογισμού το Μάιο του 2018, ο Επίτροπος για τον Προϋπολογισμό Oettinger έχει προτείνει ο νέος προϋπολογισμός να συμφωνηθεί μέχρι τον Φεβρουάριο του 2019. Αλλά αυτό σημαίνει ότι έχουμε μόνο 8 μήνες για τις σχετικές διαπραγματεύσεις. And if I think this is probably unrealistic to expect that the Member States will agree this very difficult negotiation in such a short period, which means that the budget will not be agreed until the next parliament takes its seat. So, in other words, after October in 2019. Καθώς αναμένεται οι σχετικές διαπραγματεύσεις για αυτό το δύσκολο προϋπολογισμό να κρατήσουν πολύ περισσότερο, προσωπικά πιστεύω ότι θα έχουμε το νέο Ευρωκοινοβούλιο το οποίο θα αναλάβει την υλοποίηση αυτού του προϋπολογισμού μετά τον Οκτώβριο του 2019. I also think it will be very unlikely
that the Council and Parliament will be able to agree on the cap regulations, which will be proposed in May, before the Parliament comes to the end of its term. Επίσης, προσωπικά πιστεύω ότι είναι πολύ δύσκολο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της Ευρώπης να συμφωνήσουν μέχρι τον Μάιο για τη νέα μεταρρύθμιση της κοινής αγροτικής πολιτικής. So again, this would mean that discussion on these cap proposals would be postponed into the new Parliament's term. We will have a new Parliament, a new Commission, and perhaps even a new Commissioner. So the future of this communication remains somewhat uncertain. Πιστεύω λοιπόν ότι το μέλλον αυτής της ανακοίνωσης της Επιτροπής είναι αρκετά αβέβαιο, γιατί κατά την εκτίμησή μου θα αναβληθούν οι συζητήσεις για την νέα κοινή αγροτική πολιτική μέχρι να εκλεγεί το νέο Ευρωκοινοβούλιο, να δημιουργηθεί νέα επιτροπή και πιθανώς να έχουμε και νέο επίτροπο προϋπολογισμού. So my advice, I think, to you as farmers would be to prepare at least to see the continuation of the current cap regulations for some years even after 2020. I think we will have quite some time before we see a new reform. Και για το λόγο αυτό θα σας έλεγα ότι είναι πολύ πιθανό οι υφιστάμενοι κανονισμοί της κοινής αγροτικής πολιτικής τελικά να ισχύσουν και για ορισμένα χρόνια μετά το 2020. Πιστεύω ότι θα χρειαστούν αρκετά χρόνια, έτσι όπως είναι η σημερινή κατάσταση, για να δούμε ποια θα είναι η νέα μεταρρύθμιση της κοινής αγροτικής πολιτικής. Thank you very much for your attention, and can I particularly thank Fanny for being my voice today. Thank you. Ευχαριστούμε τον καθηγητή Μάριος για την εισήγηση. Αν μπορούμε να σταθεί ο κύριος. Δεν ακούγεσαι, Στέλιο. Το μικρόφωνο δεν λειτουργεί ακόμα. Δώσε το μικρόφωνο στο κύριο. Αν μπορώ να σταχυολογήσω κάποια από τα... Είναι ότι βλέπουμε μία ΚΑΠ μεν με ενισχύσει τους αγρότες, λιγότερες σε χρήμα, αλλαγή στόχευσης, το περιβαλλοντολογική. Προσωπική άποψη. Κεντρική ιδέα. Να λύσουμε το πρόβλημα. Αν αυτές, κύριε Κασίμη, τελικά είναι και οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πώς θα αντιμετωπίζατε μια τέτοια κατάσταση? Καταρχήν, ευχαριστώ για το ερώτημα. Να ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Να ευχαριστήσω και τον καθηγητή, τον κύριο Μάθιους, για την εισήγησή του. Πρέπει να πω ότι η εισαγωγική φάση της εισήγησής του ήταν περισσότερο καθησυχαστική από ό,τι την περίμενα. Αλλά κλείνοντας, νομίζω προκαλέσατε αρκετές ανησυχίες για το τι έρχεται σε ό,τι αφορά την πρόταση, την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σε αυτό θα ήθελα πρώτα να κάνω 2-3 παρατηρήσεις, αν μου επιτρέπετε, και μετά να πω πώς αντιδρά η χώρα μας, εννοώ το Υπουργείο. Η άποψη δική μου είναι ότι η ανακοίνωση της Επιτροπής αφήνει και αρκετά σημεία διευκρίνιστα, τα οποία φαντάζομαι θα αποτελέσουν αντικείμενο των συζητήσεων και της διαπραγμάτευσης. Παραδείγματος χάρη, θέλει τις άμεσες ενισχύσεις, αλλά είναι προφανές ότι τα λεφτά δεν φτάνουν για να ικανοποιηθούν οι άμεσες ενισχύσεις.
Το διαπιστωμένο έλλειμμα από το Κολέγιο των Επιτρόπων αυτή τη βδομάδα είναι περίπου 23 δισεκατομμύρια σε αιτήσια βάση για να καλύψει τις ανάγκες που προκύπτουν από το Brexit και από τις ανάγκες για το προσφυγικό και για την άμυνα. Από κάπου επομένως πρέπει να κοπούν, να βρεθούν αυτά τα λεφτά. Άρα η αναφορά σε άμεσες ενισχύσεις κατά την άποψή μου κρύβει και τη μείωσή τους και την πιθανή επανεθνικοποίησή τους ή μάλλον συμμετοχή των κρατών μελών. Αυτό είναι το ένα θέμα. Το δεύτερο θέμα έχει να κάνει με την κατά τα άλλα κατανοητή αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών και κλιματικών αναγκών για την ΚΑΠ, αλλά εδώ νομίζω ότι υπάρχει μία παρανόηση. Η ΚΑΠ είναι και αγροτική πολιτική. Εμείς επιμένουμε ότι είναι και θα πρέπει να είναι αγροτική πολιτική, ικανοποιώντας προφανώς και όλες τις περιβαλλοντικές στοχεύσεις για τις οποίες και οι πολίτες της Ευρώπης, όπως έδειξε η πρόσφατη διαβούλευση, θέλουν την ΚΑΠ να προστατεύσει το περιβάλλον και το κλίμα. Η τρίτη παρατήρηση που θέλω να κάνω είναι ότι πάλι σε σχέση με τις άμεσες ενισχύσεις, οι άμεσες ενισχύσεις είναι το κύριο δίχτυ ασφαλείας για τον αγρότη. Αυτό το δείχνουν όλες οι μελέτες και μάλιστα πρόσφατα μία δική μας μελέτη που την περασμένη εβδομάδα παρουσιάστηκε δείχνει ότι για τη χώρα μας οι άμεσες ενισχύσεις είναι η δεξαμενή ρευστότητας και ταυτόχρονα, και αυτό το βρίσκω εξαιρετικά ενδιαφέρον, η δεξαμενή της επενδυτικής ικανότητας, μικρής μεν, αλλά επενδυτικής ικανότητας του Έλληνα αγρότη. Άρα οι άμεσες ενισχύσεις ικανοποιούν βασικές ανάγκες του αγρότη και επομένως θεωρούμε εμείς, και αυτή είναι θέση και της κυβέρνησής μας, πρέπει να προστατευτούν. Επίσης, σε ό,τι αφορά την διαχείριση των κινδύνων. Γιατί η διαχείριση των κινδύνων αντιμετωπίζεται ως μια πλατφόρμα, ένα εργαλείο, το οποίο θα αντιμετωπίσει τις διακυμάνσεις στο γεωργικό εισόδημα που προκύπτουν είτε από φυσικές καταστροφές είτε από πολιτικές τύπου εμπάργκο ή της αγοράς, διακυμάνσεις αγοράς. Και αυτές οι ανάγκες, κατά την άποψή μου, πρέπει να μην συνδεθούν με τις άμεσες ενισχύσεις, με όρους δηλαδή, να κόψουμε τις άμεσες ενισχύσεις για να ενισχύσουμε την πλατφόρμα διαχείρισης κινδύνων. Γιατί? Διότι εδώ υπάρχει μία αντίφαση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την ανακοίνωση Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η διαβούλευση που προηγήθηκε τους περασμένους μήνες με τους πολίτες της Ευρώπης διαπιστώνει ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες θέλουν την ΚΑΠ να παίζει τον ρόλο που όλοι καταλαβαίνουμε ότι παίζει. Δηλαδή, τρόφιμα, περιβάλλον και όλα τα σχετικά. Αλλά ταυτόχρονα η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την ανακοίνωσή της αφήνει να εννοηθεί ότι αυτή η πολιτική πρέπει να έχει λιγότερους πόρους. Εμείς διαφωνούμε λοιπόν και με την αλλαγή του καθεστώτος των άμεσων ενισχύσεων και με την αλλίωση του αγροτικού χαρακτήρα της αγροτικής πολιτικής, της ΚΑΠ, όπως επίσης διαφωνούμε με το οποίο επί της αρχής διαφωνούμε, αλλά είναι κάτι το οποίο φαντάζομαι του οποίου η συζήτηση θα ανοίξει πολύ σύντομα, με την αύξηση της συμμετοχής των κρατών μελών στον κοινοτικό προϋπολογισμό από το 1 στο 1,1%. Αυτό γιατί? Διότι αυτό κατά την άποψή μου θα δημιουργήσει και εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης σοβαρές ανισότητες. Συνεπάγεται αυτό ότι για τη χώρα μας η ετήσια αύξηση της συνδρομής μεταφράζεται σε περίπου 180 εκατομμύρια. Αντιλαμβάνεται λοιπόν κανείς ότι για χώρες σαν την Ελλάδα οι συνέπειες θα είναι αρνητικές. Τώρα, και τελειώνω. Υπάρχουν ορισμένες έννοιες που χρησιμοποιεί η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι οποίες δεν γνωρίζω και θα παρακαλούσα τον κύριο Μάθιους να διευκρινίσει. Παραμένουν αδιευκρίνιστες και δεν ξέρουμε τι υποκρύπτουν. Παράδειγμα, είναι διαρκής η αναφορά στην ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Δηλαδή, συνδέουμε
πολιτικές στόχους με την δημιουργία μιας την ενίσχυση ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας. Ποια είναι αυτή, πώς ορίζεται αυτή, με όρους περιβαλλοντικούς, με όρους παραγωγικούς, με όρους κοινωνικούς. Θεωρώ λοιπόν ότι είμαστε σε ένα στάδιο, και σταματάω τουλάχιστον, στο οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή οφείλει να διευκρινίσει μια σειρά ζητήματα, οφείλει να ξεκαθαρίσει τους Ευρωπαίους πολίτες οι οποίοι ζητούν την ΚΑΠ να παίξει τον ρόλο που όλοι θέλουμε να παίξει, να προστατεύσει δηλαδή τη γεωργία, το περιβάλλον, τα ασφαλή τρόφιμα που χρειάζονται οι Ευρωπαίοι πολίτες, και φοβάμαι ότι αν δεν υποστηριχθεί επαρκώς από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτό το αίτημα των πολιτών, στο μέλλον θα οδηγηθούμε σε μια ευρωπαϊκή γεωργία άλλου τύπου, που είναι και κατά κάποιο τρόπο η άποψη ορισμένων χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η χώρα μας είναι αντίθετη σε αυτές τις μεμονωμένες απόψεις ορισμένων κρατών μελών, που θέλουν μια ευρωπαϊκή γεωργία άλλου χαρακτήρα και τις εισαγωγές από τρίτες χώρες να ικανοποιούν ένα μέρος των αναγκών της ευρωπαϊκής της κοινωνίας των Ευρωπαίων πολιτών. Κύριε Κασίμη, αυτό στο τελευταίο που είπατε, εμένα μου θυμίζει παλιά πρόταση, μόλις είχαν πρωτομπεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση των Σκανδιναβών, που τότε βλέπανε ότι η κοινή ευρωπαϊκή αγροτική πολιτική δεν χρειάζεται. Το λέγανε εφθαρσώς, ότι είναι άχρηστη και εκείνο που χρειαζόμαστε είναι μια περιβαλλοντολογική πολιτική. Τίποτα άλλο. Είναι αυτό που μου θυμίζει τουλάχιστον εμένα προσωπικά, αυτό ότι όταν πεινάς, κοιτάς να βγάλεις κανένα τρόφιμο να φας. Όταν είσαι χορτασμένος, εκεί αρχίζει λίγο και η αγάπη για το περιβάλλον. Όμως θα ήθελα να μας πει δύο λόγια ο κύριος Ευθυμίου. Όλο αυτό το πράγμα, εμένα τουλάχιστον μου θυμίζει ότι κάτι αλλάζει στο σχετισμό δύναμης μεταξύ Γαλλίας και Γερμανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μέχρι τώρα ξέραμε ότι τα πράγματα ήταν μοιρασμένα. Η Γερμανία είχε τη βιομηχανική πολιτική, η Γαλλία είχε την αγροτική πολιτική και από εκεί και πλέον έπαιζε ο καθένας μπάλα. Τώρα κάτι αλλάζει για να αλλάξει και μέσα από την ΚΑΠ αυτή η ιστορία. Αγαπητοί φίλοι, πήρα το μικρόφωνο στα χέρια που λένε για να μπορέσω να ακουστώ. Θα έχω μια προσέγγιση διαφορετική, γιατί συμμερίζομαι απόλυτα όσα είπε ο Κώστας Αγοραστός. Είμαστε μια κοινωνία και ένα έθνος που δεν μπορεί να μιλάει με πολυτέλεια. Οι απειλές στη χώρα είναι απειλές ύπαρξης. Και δεν έχουμε περιθώριο να την πατάμε όταν ο στρατηγός De Gaulle μας έχει εξηγήσει ότι οι εξαγγελίες και οι υποσχέσεις δεσμεύουν μόνο όσους τις πιστεύουν. Και δεν πρέπει η Ελλάδα και οι Έλληνες να παγιδευτούμε στις κουβέντες. Είπε ο Γιούνκερ, σχέδιο Γιούνκερ. Αυτές είναι οι ρητορικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό που εγώ πιστεύω ότι πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας εμείς οι Έλληνες, στο σύνολό μας και ιδιαίτερα όσοι παράγουν στον πρωτογενή τομέα, είναι αυτό που είπε ο κύριος Σαράτης. Η Ευρώπη άλλαξε οριστικά. Άλλαξε ο σχετισμός δύναμης. Και αν παραμείνει ενωμένη, η σφραγίδα θα είναι η γερμανική σφραγίδα. Της δύναμης δηλαδή που θέλει την Ευρώπη στο σύνολό της να μπορεί να ανταπεξέλθει στον παγκόσμιο ανταγωνισμό. Αυτό κάνει η Γερμανία. Λέει, κύριοι, η Ευρώπη είναι σε ένα κόσμο ανταγωνιστικό, ανεβαίνει η Κίνα, ανεβαίνει η Ινδία, δεν ξέρουμε τι θα γίνει με τις ΗΠΑ, αλλά είναι υπερδύναμη ανταγωνιστική, και όποιος θέλει να είναι στην Ευρώπη θα συμμετέχει σε μια Ευρώπη που θα μπορεί να σταθεί στον παγκόσμιο ανταγωνισμό. Άρα οι κανόνες θα είναι γερμανικοί. Θα υπάρχει η ρητορική της Γαλλίας, η ρητορική του Γιουνκέρ, μην πω για τις ρητορικές όσο είναι με το χέρι έτσι. Αυτός που θα βάλει τη σφραγίδα είναι οι έξι χώρες του Βορρά που αυτές βάζουν καθαρά τα λεφτά για να υπάρχουν όλες οι κοινές πολιτικές. Άμα η Ελλάδα και οι χώρες που βρίσκονται σε μια ζωτική σχέση εθνικού συμφέροντος με την ύπαρξη μιας ενωμένης Ευρώπης θέλει να ζει με αυταπάτες, θα τις πληρώσει. Η Ευρώπη θα καλλιεργεί, θα οξύνει τις πολιτικές που θα την κάνουν διεθνώς ανταγωνιστική.
Πράγμα που σημαίνει ότι κάθε χώρα εθνικά και ειδικά η δική μας πρέπει να επεξεργαστεί πολιτικές που μέσα σε αυτό το πλαίσιο να εξασφαλίζει όσο δυνατόν τα εθνικά συμφέροντα, αλλά κυρίως να πάρει κάθε χώρα την τύχη στα χέρια της. Είναι αδιανόητο η Ελλάδα, μιλάω, ευτυχώς μιλάω επειδή είμαι γεννημένος Κλαρισαίος, μιλάω λίγο και αυτοκριτικά για όλους μας. Έχουμε 7 δις αγροτικό εισόδημα. Οι Έλληνες, δηλωμένο τουλάχιστον. Οι κάτοικοι του κράτους του Ισραήλ, με 5 εκατομμύρια καλλιεργήσιμα στρέμματα που τα έχουν κερδίσει από την έρημο, έχουν το ίδιο με εμάς επίσημο αγροτικό προϊόν. Δηλαδή, 1.300 ευρώ μέση στρεμματική απόδοση, οι Ισραηλινοί 190 εμείς. Είμαστε στην πιο ευλογημένη χώρα του κόσμου κλιματικά, δυναμικά, συγκριτικά πλεονεκτήματα σε όλους τους τομείς και έχουμε την ευλογία και σε κάθε προϊόν να μπορείς να έχεις ένα μπραντ ιστορικό που τσακίζει παγκόσμια. Από το Λέοντα της Νεμαίας, αν κάνεις κρασί Νεμαίας μέχρι τα Θεσσαλικά, ό,τι διαλέγουμε, τον Αχιλέα δεν ξέρω εγώ. Και είμαστε οι άνθρωποι που έχουμε το χρυσάφι και το πουλάμε για κάρβουνο. Και μιλάμε για κοινές πολιτικές. Γιατί να μιλάμε για κοινές πολιτικές, το δικαιούμαστε, το αξίζουμε. Όταν τυποποιούμε μόνο το 14% του πιο καλού λαδιού στον κόσμο, το πουλάμε μόνοι μας χοντρικά για να το κάνουν χρυσάφι Ιταλοί. Και έμαθα τώρα ότι ήδη 14% του ελληνικού λαδιού το αγοράζουν οι Γερμανοί και το τυποποιούν αυτοί. Το κρίσιμο δίλημα που έχουμε είναι αν εμείς μέσα σε ένα τοπίο της Ευρώπης θα γίνει το όλο πιο ανταγωνιστικό. Και αν δεν μείνει ενωμένοι, θα περάσουμε σε λογικές ενισχυμένων συνεργασιών, που είναι νόμιμες από τις κοινοτικές συνθήκες. Μπορούν να προχωρήσουν νόμιμα όσοι θέλουν και να πάνε πιο μπρος και άλλοι να μένουν πιο πίσω. Δεν δικαιούμαστε την τελευταία θέση, δικαιούμαστε μια από τις πρώτες. Και μπορούμε, αλλά για να έρθω στα δικά μου, γι' αυτό με καλέσατε σήμερα, γιατί έχω δημοσιεύσει την έρευνά μου για τους συνεταιρισμούς επιχειρηματικούς. Είμαστε η χώρα με τη μικρότερη συνεργατικότητα στην παραγωγή, έτσι λέει ο Επίτροπος ο Φιλ Χόγκαν. Μόνο 14% της παραγωγής μας προέρχεται από συνεργατικές μορφές. Και είμαστε ταυτόχρονα μια χώρα, έχουμε εδώ, είδα τον Βαγγέλη τον Αργύριο. Ο πιο μεγάλος μας συνεταιρισμός είναι η Πίνδος. 500 μέλη, 200 εκατομμύρια τζίρος. Οι Δανείοι με μισό πληθυσμό από εμάς, τον αντίστοιχο συνεταιρισμό, το Άγκρις Ντάνο, Danish Agro, είναι 12.000 μέλη σε 6 παραγωγικούς τομείς, σε 16 χώρες εγκατεστημένοι, με 5.000 εργαζόμενους και 3 δισεκατομμύρια τζίρο το χρόνο. Είναι όμως κουτί οι Δανείοι, είναι γνωστό, είναι βόρειοι, είναι ψόφοι, είναι ξενέρωτοι, ενώ εμείς είμαστε πολλοί. Γκαγκάν. Πέτρο μου, δίπλα σου έχεις ένα συνεταιριστή. Το ξέρω. Οπότε... Το ξέρω από το αμύντεο. Αλλά πέρασε 6 μήνες συνεταιρισμού σε όλη την Ελλάδα. Και εδώ, στην πατρίδα μου. Πάμε σε πραγματικότητα. Εδώ είναι ο Θες Γη, πρέπει να είναι εδώ. Μου λέγε το παλικάρι ο πρόεδρος του Θες Γη, ότι στην αντίστοιχη έκταση που αφορά τον Λαρισαϊκό κάμπο, όταν πήγε στη Γαλλία, ήταν 12.000 συνεταιρισμένοι Γάλλοι, κουτί κι αυτοί. Και εδώ πόσο είμαστε στη Θες Γη, 120. 12.000 με 120 παίζει μπάλα. Δεν έχουμε κανένα άλλο λόγο από το γεγονός, το ξέρουμε ανάμεσά μας, ότι δεν υπάρχει πιο δύσκολο πράγμα στην Ελλάδα από το να χρειαστούμε οι Έλληνες για την Ελλάδα μας. Πάω στο χωριό Ράχη Πιερίας, 2 συνεταιρισμοί για το ίδιο αντικείμενο. Γιατί θα χρησιμοποιήσω, είναι ο Τίμνης, διαβάζαμε Λουκι Λουκ μικρή, ο Τίμνης ο Χάρα. Πώς το λέγαμε στην ταινία, οι δύο οικογένειες που μαλώνανε. Δεν γίνεται. Δεν μπορούμε να έχουμε αυταπάτες για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ότι θα είναι το όραμα του Ντελόρ για μας τους παλιότερους ή του Γιουνκέρ για τους νεότερους. Όπως έλεγε ο Χέλμουντ Σμιθ, όποιος έχει οράματα πάει στο ψυχιατρίο. Όποιος έχει σχέδια λέει κάνει πολιτική. Και στην Ελλάδα μας λείπει εθνικό αναπτυξιακό σχέδιο και εμείς οι ίδιοι αποφεύγουμε το πιο κρίσιμο εργαλείο που είναι η συλλογικότητα στην παραγωγή. Η συλλογικότητα στη διακίνηση του προϊόντος
η συλλογικότητα σε όλα τα πεδία. Γι' αυτό πιστεύω προσωπικά ότι η μεγάλη συμβολή όλων είναι όταν γυρίσουμε στους εαυτούς μας και ξαναοργανώσουμε τη βάση της ανταγωνιστικότητάς μας σε όλους τους τομείς. Ακόμα και όταν είναι επιχειρήσεις πετυχημένες, οι πετυχημένες επιχειρήσεις του Ισραήλ λειτουργούν πάντα με κλάστερς. Λειτουργούν πάντα με συνέργειες. Και αυτό είναι το κυρίαρχο μοντέλο τα τελευταία 25 χρόνια και στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και στην Ευρώπη. Είτε κλάστερς επιχειρηματικά, είτε συνεταιρισμοί. Εμείς στην Ελλάδα υστερούμε θανάσιμα, δεν έχουμε το περιθώριο και θεωρώ ότι το ότι έχουμε παραδείγματα θετικά πρέπει να μας κάνει αυτά τα παραδείγματα να τα κάνουμε πράξη στο σύνολο της δράσης μας. Αυτή είναι η δικιά μου συμβολή και πιστεύω ότι αν το κάνουμε η Ελλάδα θα γίνει μια αγροτική υπερδύναμη και δεν θα έχουμε ανάγκη να ξαναλανιστούμε ποτέ από κανένα. Μόνο αν ανεβάζαμε την παραγωγικότητά μας στο επίπεδο του Ισραήλ θα είχαμε ξεπληρώσει τα χρέη μας και δεν χρειαζόμαστε κανένα ποτέ να εξαρτηθούμε. Θα γινόμαστε νοικοκύριδες στο σπίτι μας μόνο από τον αγροτικό τομέα. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Ευθυμίου αναφέρθηκε πάρα πολλές φορές στον όρο συλλογικότητα, συνεργατικότητα. Ο κύριος Γιαννουζόπουλος το ξέρει από πρώτο χέρι. Αλήθεια. Πάντα το είχα, ειδικά και στον τομέα του κρασιού. Και σαν απορία, λύστε τι μας. Πόσο εξαρτημένο είναι το κρασί, σαν κρασί, από την ίδια την κοινή αγροτική πολιτική και ενδεχόμενη αλλαγή της προς την πορεία που μας είπε ο κύριος Μάθιος, θα έχει κάποια διαφοροποίηση για το προϊόν, σαν προϊόν. Όσον αφορά το κρασί, καταρχήν να σας ευχαριστήσω και εγώ, να ευχαριστήσω για την πρόσκληση, για την εκδήλωση όλη αυτή που γίνεται προς τιμή των παραγωγών. Κάνε αυτό που κάνατε λίγο πριν, πάρε το μπροστά και κράτω σαν πρόβλημα. Λοιπόν, όσον αφορά το κρασί, σίγουρα δεν θα επηρεάσει η κοινή γεωργική πολιτική. Όσον αφορά το κρασί, σίγουρα η κοινή γεωργική πολιτική, όσες αλλαγές και να κάνει, δεν θα το επηρεάσει. Νομίζω πως το ελληνικό κρασί για να βγει προς τα έξω, για να καταλάβει τις διεθνείς, τις παγκόσμιες αγορές, θα πρέπει να έχει μια ταυτότητα όπως και τα υπόλοιπα αγροτικά προϊόντα που παράγονται στη χώρα. Έχουν πολλά ονόματα, πάρα πολλά ονόματα και δεν μπορούν να καλύψουν το χώρο των αλυσίδων σούπερ μάρκετ και της αγοράς όπως διαμορφώνεται σήμερα. Θα έλεγα ότι το μεγάλο πρόβλημα της κοινής γεωργικής πολιτικής για εμάς τους παραγωγούς είναι ότι αυτό που καταλαβαίνουμε εμείς πολλές φορές σε όλη την ελληνική ύπαιθρο, στα χωριά μας δηλαδή, δεν έχει σχέση με αυτό που έχει καταλάβει το Υπουργείο και αυτό που έχει καταλάβει το Αγροτικό Υπουργείο δεν έχει σχέση με αυτά που βάζει η ΚΑΠ ως στόχους. Έχω ζήσει σαν αγρότης και τις 5 προγραμματικές περιόδους της χώρας μας στην κοινή γεωργική πολιτική. Ξεκίνησα τη δραστηριότητά μου στην πρώτη. Επιδοτήσεις, πολύ λίγες οι αγρότες, στο σκληρό σιτάρι μόνο. Όχι αυτά τα 120 δις που ακούσαμε ευρώ. Καμία σχέση. Πού πήγαιναν οι επιδοτήσεις στη δεκαετία του 80, στη βιομηχανία. Και μόνο στη βιομηχανία, στην καλύτερη περίπτωση. Για να φτάσουν σε εμάς τα χρήματα στα χέρια των παραγωγών, γινόταν τότε αποσύρσεις των αγροτικών προϊόντων, ροδάκινα και άλλα φρούτα. Με αυτόν τον τρόπο μόνο. Περάσαμε μέσα από πολλά κύματα, μέσα από 5 προγραμματικές περιόδους, για να γίνει αυτό που είπε ο κύριος Γενικός, ότι όλα τα χωράφια πλέον, όλα τα κτήματα, όλοι οι βοσκότοποι έχουν σήμερα επιδοτήσεις, έχουν δικαιώματα. Αλλά η διαφοροποίηση μεταξύ παραγωγών στον ίδιο νομό, αλλά και μεταξύ παραγωγών σε διαφορετικούς νομούς είναι πολύ μεγάλη, ρε παιδιά. Είναι ακόμα για να φτάσουμε να κάνουμε σύγκληση και να υπάρχει μία ισονομία στις αγροτικές επιδοτήσεις που λαμβάνουμε, υπάρχει χρόνος νομίζω. Εκεί είναι και το μεγάλο πρόβλημα. Δεν υπάρχει ίση κατανομή όλων αυτών των πόρων. Σήμερα βέβαια υπάρχει καλύτερη πληροφόρηση και γιατί δεν είναι μόνο οι άμεσες ενισχύσεις,
Στο β' πυλώνα τις προηγούμενες προγραμματικές περιόδους, ειδικά την πρώτη και τη δεύτερη, δεν είχαμε καμία πρόσβαση οι αγρότες. Επενδύσεις μόνο μέσω αγροτικής τράπεζας, όχι μέσω επιδοτήσεων. Εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα, πιστεύω εγώ. Θα πρέπει να βρούμε αυτόν τον τρόπο επικοινωνίας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Γεωργίας, με τη δική μας Εθνική Επιτροπή Γεωργίας, όχι κάθε φορά που αλλάζει κυβέρνηση, ακόμα και μέσα στο ίδιο κόμμα. Χωρίς εκλογές δηλαδή, αναθεωρούνται τα πάντα σε εθνικό επίπεδο και ξεκινάμε από την αρχή. Αυτό πιστεύω είναι το μεγάλο αγκάθι, αυτό είναι πιστεύω που πρέπει να σταματήσει. Όπως υπάρχει κοινή γεωργική πολιτική στην Επιτροπή Γεωργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να συνεχίσει να υπάρχει εθνική αγροτική πολιτική, εφόσον όλοι παραδεχόμαστε πλέον ότι και η έξοδος της χώρας, η έξοδος από την κρίση της χώρας περνάει μέσα από τη γεωργία και από την παραγωγή αγροτικών κτηνοτροφικών προϊόντων, εκεί θα πρέπει να έχουμε σταθερή θέση, ώστε να μπορούν και οι αγρότες σε όλη την ελληνική ύπαιθρο, ακόμα και στο πιο απομακρυσμένο χωριό, να ευεργετούνται από αυτά, από τις δυνατότητες που βάζει η ΚΑΠ, και όχι να πολλές φορές να γίνεται και τροχοπέδι και να ακούς από αγρότες να σου λένε «Δεν θέλω επιδοτήσεις εγώ, δεν θέλω εκείνο, δεν θέλω το άλλο», γιατί πολλές φορές ακόμα και η γραφειοκρατία αγανακτεί. Αυτό πιστεύω είναι που πρέπει να προσέξουμε, αυτό είναι που πρέπει να κάνουμε περισσότερο από κάθε άλλη φορά. Νομίζω ακόμα και σήμερα είμαστε εκτός τόπου και χρόνου. Αν δούμε την προγραμματική περίοδο που τρέχουμε, βάζει τη συλλογικότητα, βάζει το συνεργατισμό, βάζει την ομαδοποίηση των ανθρώπων του πρωτογενή τομέα, και δεν είναι ανάγκη να είναι μέσα από συνεταιρισμούς, αν δεν θέλουν συνεταιρισμούς, ας κάνουν εταιρείες. Συνεταιριστής είμαι, αθεράπευτα δηλώνω συνεταιριστής, ό,τι και αν συμβαίνει στην Ελλάδα με τους συνεταιριστές, αλλά μπορούν και με εταιρείες, με ΑΕ, συνεργασία, με οποιαδήποτε μορφή. Η εισαγωγή νέας τεχνολογίας στο πρωτογενή τομέα απαιτεί πλέον συνεργασίες. Τα κόστη είναι πολύ μεγάλα, δεν φτάνουν ούτε οι επιδοτήσεις. Η διάθεση των προϊόντων απαιτεί συνεργασίες. Κύριε Γιάννη Σόμπελε, επειδή μιλήσατε για χρόνο. Τελειώνω. Η διάθεση των προϊόντων απαιτεί συνεργασίες, και για να πέσει το κοστολόγιο στις εκμεταλλεύσεις μας, που αυτό βαραίνει σήμερα, είναι πολύ μεγάλα τα κοστολόγια για να παράξουμε αγροτικά προϊόντα, και εκεί θέλει συνεργασίες. Ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ. Θα κρατήσω μόνο μια μικρή αντίφαση, όχι σε εσάς, γενικότερη που την έχουμε. Απ' τη μία δεν θέλουμε επαναεθνικοποίηση της ΚΑΠ, απ' την άλλη θέλουμε να έχουμε τη δικιά μας εθνική πολιτική. Εδώ είναι μια αντίφαση διαχρονική, θα έλεγα. Όχι, θέλουμε κοινή γεωργική πολιτική. Θέλουμε να είμαστε ίσοι με τους υπόλοιπους Ευρωπαίους. Δεν θέλουμε κάτι διαφορετικό. Βλέπουμε γύρω μας το διαφορετικό. Δεν σας λέω, δεν απευθύνεται μόνο σε εσάς. Είναι κάτι το διαχρονικό. Κλείνοντας τον πρώτο γύρο μας, εάν υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις προς τους ομιλητές ή κάποιες αν ζητήσει κάποιος κάποιες διευκρινήσεις, όλοι ευχαρίστως να σας τις δώσουν. Έχω μόνο ένα πρόβλημα, δεν μπορώ να δω καλά με τους έντονους αυτούς φωτισμούς. Όποιος θέλει σηκώνει το χέρι του. Ναι. Δεν μπορώ. Υπάρχει ένα ανοιχτό ερώτημα στον κύριο Μάθιους από τον κύριο Κασίμη. Νομίζω ότι είναι καλό να απαντηθεί. Υπάρχει ένα ανοιχτό ερώτημα. Γι' αυτό λέμε. Να μαζέψουμε ό,τι ερωτήσεις ή απορίες υπάρχουν και να... Μία. Θέλεις μία? Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Υπάρχει ένα ανοιχτό ερώτημα. Το άκουσα και. Ωραία, το άκουσα. Λοιπόν, εφόσον δεν... Κύριε Μάθους, αν θέλετε, σας έθεσε ένα θέμα στην ομιλία του κύριος γραμματέας, αν θέλετε να απαντήσετε πάνω σε αυτό. Could we just have some clarification? Is it the question about what will be the European value added in the new program?
I think the question from Mr. Casimas was really to the Commission rather than to me, because I share the question. What we are told. Η ερώτηση όσον αφορά τον όρο Ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία που ανεφέρεται στην ανακοίνωση, πιστεύω ότι θα ήταν πιο αρμόδια να απαντήσει η Επιτροπή σε αυτό το ερώτημα, γιατί πραγματικά και εγώ το ίδιο αναρωτιέμαι. Παρ' όλα αυτά. We are told that the European Union will come with a set of indicators, a set of targets for both economic, I presume, economic and environmental and climate mitigation targets. It will be then up to the member states to come with their CAP strategic plans to show how they are intending to reach those targets. So I think this is how the European value added will be addressed. Εγώ πιστεύω απλώς ότι η Ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία έχει να κάνει με το εξής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δηλαδή θα θέσει κάποιους στόχους και κάποιους δείκτες, οικονομικούς, περιβαλλοντικούς, κλιματολογικούς. Και από εκεί και πέρα θα πρέπει κάθε χώρα μέσα από τα στρατηγικά της σχέδια για την κοινή αγροτική πολιτική να πείσει την Ευρωπαϊκή Ένωση για το πώς θα ικανοποιήσει αυτούς τους στόχους και τους αντίστοιχους δείκτες. Μάλιστα, ευχαριστούμε. Άλλος κύριος ή κυρία που θα ήθελε να πει κάτι. Σας επαναλαμβάνω ότι τα χέρια σας, αν θέλετε, σηκώστε τα, γιατί δεν βλέπουμε τόσο εύκολα με το θέμα των εντόφων. Λίγο πιο δυνατά, αν έχετε καλώς. Σαΐτης Δευτέρης, από τις εταιρείες Κρόνος και Ιντερκόμ. Συμφωνώ με τα λογικότητα. Γίνει, χρειάζεται η αλλαγή της κουλτούρας, η νοοτροπία και επειδή το κομμάτι αυτό της λογικότητος μπορεί να γίνει σε αυτή τη φάση όπως είναι ο Έλληνας, μόνο εάν οι ιδιωτικές επιχειρήσεις βγουν μπροστά και οργανώσουν ομάδες και να υπάρχει ένα μεικτό σχήμα. Όπου γίνεται στα δημόσια έργα ΣΔΙΤ, να γίνει κάτι ανάλογα σε αυτό το κομμάτι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε. Ναι, ναι. Αντωνόπουλος Δημήτρης λέγομαι. Μία ερώτηση για τον κύριο Μάθιου και το δεύτερο σκέλος θα ήθελα και τη συνδρομή λίγο του κυρίου Ευθυμίου. Στον ενοφιλελεύθερο περιβάλλον που είμαστε να κρατήσουμε και να δραστηριοποιηθούμε, η κοινή αγροτική πολιτική και η προστασία ακούγονται λίγο παράφωνα και συνεχώς οι αγρότες είναι υποχρεωμένοι να απολογούνται στην υπόλοιπη στους υπόλοιπους συμπολίτες τους για τις επιδοτήσεις που παίρνουν. Αυτό δεν βλέπω να αλλάζει στο σκεπτικό των αλλαγών. Και αυτό που αναρωτιέμαι είναι πόσο πιο ενεργητικές πολιτικές θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην άβληση αυτών των κοινωνικών διαφορών, τις οποίες στο μέλλον πιθανότατα να αντιμετωπίσουμε εκρήξεις. Το δεύτερο σημείο είναι πόσο πολύ έχει υποβαθμιστεί η ζωή στην περιφέρεια, στα χωριά, σε αυτό που λέμε χωριά-χωριά, και η ποιότητα και η ποσότητα των υπηρεσιών. Βέβαια, οι πληθυσμοί εκεί γερνάνε, αντιλαμβάνομαι τους λόγους, αλλά δεν ξέρω αν αυτό το πράγμα μπορεί να συνεχιστεί και πώς μπορούμε να ελπίζουμε σε μια ακμαία πρωτογενή παραγωγή χωρίς να έχουμε καλή ποιότητα ζωής στα χωριά. Σας ευχαριστούμε. Ο κύριος Μάθιου έχει το λόγο. This is a very broad question. I am strongly in favor of public support to agriculture and rural areas, but I would prefer that this support be given in ways which are targeted and which are linked to specific outcomes that farmers can show to the rest of society how they are contributing, how they are delivering in return for the payments. And my feeling is, despite what the Secretary has said, is that direct payments
are hard to defend because they are not so clearly linked to outcomes and to results. But if we can move to, as I say, a more targeted system, then I think there is public support and public willingness to continue making payments to farmers and to rural areas. Το θέμα σας είναι πολύ ευρύ. Εγώ υποστηρίζω στεναρά τη δημόσια υποστήριξη των γεωργικών περιοχών. Πιστεύω όμως ότι πρέπει αυτά τα προγράμματα να είναι πιο στοχευμένα και να υπάρχουν συγκεκριμένα αποτελέσματα τα οποία είναι ορατά στην κοινωνία. Το θέμα των άμεσων ενισχύσεων, κατά την άποψή μου, είναι θέμα δύσκολο να το υπεραμειωθεί κάποιος, γιατί δεν συνδέεται με απτά αποτελέσματα πολλές φορές, τα οποία είναι ορατά σε όλους. Αν όμως υπάρχει, όπως είπαμε, πιο στοχευμένη ενίσχυση και διαφαίνονται τα αποτελέσματα, τότε πιστεύω ότι η δημόσια στήριξη είναι κάτι δεδομένο. Στις δύο ερωτήσεις που με αφορούν, αγαπητέ φίλε, φυσικά και ο υγιής ιδιωτικός τομέας είναι λαμπερή ιστορία και μακάρι να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο. Αλλά αν δεν προσέχεις τα δεδομένα, αυτά είναι, όπως έλεγε ο Λένιν, ξεροκέφαλη. Όταν στην Ελλάδα έχουμε μέσο πλήρω 34 στρέμματα και 719.000 πλήρους, είναι αδιανόητο να φανταστεί κανείς ότι θα αναπτυχθεί επιχειρηματικά κανείς ατομικά. Δεύτερον, στο τοποθέτηση του αγαπητού φίλου του δεύτερου που είπε για φιλενείο φιλελεύθερο. Όποιος παίρνει την τύχη του στα χέρια του δεν προσδιορίζεται από τέτοιες ταμπέλες. Αν πηγαίναμε μαζί τώρα στη Φρίσλαντ και τους λέγαμε μια ταμπέλα, θα μας κοιτάγαν σαν ηλίθιους. Γιατί 18.900 άνθρωποι παραγωγή όλοι στις φάρμες τους, με τις γελάδες τους, έχουν το 51% ενός πολυεθνικού κολοσσού. Ως συνεταιριστές. Και είναι τα δισέγγωνα αυτών που ξεκίνησαν το συνεταιρισμό το 1870. Αυτή είναι η κυριαρχία πάνω στην παραγωγή και πάνω στη ζωή. Για πάνω τους πεις αυτούς νεοφιλελεύθερους. Είναι θηρία. Πολίτες συλλογική. Άρα εγώ προσωπικά λέω, είτε ως επιχειρηματίες πετύχουμε, είτε όπως είμαστε υποχρεωμένοι να πετύχουμε συλλογικά, μην κοιτάμε τις ταμπέλες, να κοιτάξουμε αυτό που είναι η ουσία. Να πετύχουμε αποτέλεσμα και να είμαστε αφεντικά στη ζωή μας και στον τόπο μας. Αλλιώς δεν βγαίνει η δουλειά. Και δεν μας ταιριάζει. Ευχαριστώ. Το ίδιο και η Νεστλέ, αν δεν κάνω λάθος. Το ίδιο και η Νεστλέ, αν δεν κάνω λάθος, μαζί με τη Φρίσλαντ. Άλλος κύριος ή κυρία. Δεν μπορώ να βοηθήσω. Όχι. Εφόσον δεν υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση ή κάποια άλλη απορία, να ευχαριστήσω και τους τέσσερις σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ για τη συμβολή σας. Και είναι η σειρά σου. Ο κύριος Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κύριος Βαγγελής Αποστόλου, δεν μπόρεσε να παραβρεθεί στην εκδήλωσή μας σήμερα. Μας έστειλε όμως ένα χαιρετισμό, τον οποίο και θα σας διαβάσω. Φίλες και φίλοι, πρωτοβουλίες που αναδεικνύουν την οικονομική και παραγωγική δραστηριότητα και τη σημασία του αγροτικού χώρου είναι πράγματα που έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα. Όταν μάλιστα οι πρωτοβουλίες αυτές, όπως η σημερινή, παίρνονται από μέσα ενημέρωσης που εξειδικεύονται στο αγροτικό πεδίο και βρίσκονται σε καθημερινό διάλογο με τους αγρότες και με την αγροτική επιχειρηματικότητα, η προστιθέμενη αξία είναι ακόμα μεγαλύτερη. Γιατί χαρακτηρίζονται από την καλή γνώση των δυνατοτήτων και από τη βαθιά αίσθηση των προσδοκιών της ελληνικής υπαίθρου. Από την πρώτη στιγμή, ως κυβέρνηση, βάλαμε ψηλά στην οικονομική και την πολιτική μας ατζέντα τον αγροτικό τομέα, διότι είμαστε πεπισμένοι ότι η χώρα μπορεί να βγει από τα δύσκολα μόνο αν στηριχθεί και στηρίξει την αγροτική παραγωγή και την επιχειρηματικότητα.
Πιστεύουμε ακράδαντα και θέλουμε να το κάνουμε κοινή συνείδηση ότι η παραγωγική ύπαιθρος μπορεί να σηκώσει μεγάλο βάρος της οικονομικής ανάκαμψης και προσπαθούμε για το σκοπό αυτό να πράξουμε όλα τα απαραίτητα εργαλεία στήριξης του αγροτικού, παραγωγικού και επιχειρηματικού κόσμου. Θα ήθελα να συγχαρώ λοιπόν την εφημερίδα Agrenda για τη διοργάνωση αυτής της εκδήλωσης, που με την επιβράβευση των προσώπων και των πρωτοβουλειών με σύγχρονη επιχειρηματική αντίληψη, με διακριτή παρουσία και συνεισφορά στον τομέα της πρωτογενούς παραγωγής, ενθαρρύνει και κινητοποιεί τα ψυχικά αποθέματα των παραγωγών, οι οποίοι μέσα σε καθόλου εύκολες συνθήκες καταθέτουν τη δική τους απόφαση για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στην Ήπεθρο. Η ανάδειξη και επιβράβευση του αγρότη της χρονιάς, με τη συμβολική και πραγματική της αξία, ας γίνει προτροπή να είναι η χρονιά αυτή, το 2018, η χρονιά της πλήρους ανάκαμψης του αγροτικού κόσμου. Τα συγχαρητήριά μου στους βραβευτέντες και καλή συνέχεια στις εργασίες σας. Βαγγέλης Αποστόλου, Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Είναι μαζί μας και ο πρώην Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κύριος Τσαφτάρης. Όπως επίσης και ο κύριος Χρήστος Σκέλας, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, στο νόμο Λάρισσας. Είναι παρόντες εκπρόσωποι των συνεταιρισμών, των συνεταιριστών. Είναι, όπως βλέπω, μαζί μας ο κύριος Πρίτζος από τον ΕΒΟΛ, ο κύριος Λιούτας από το συνεταιρισμό Τρικάλων. Είναι ο κύριος Χρήστος Σουλιώτης, ο πρόεδρος του ΘΕΣΤΟ, ο κύριος Βαγγέλης Παναγιώτου από το ΘΕΣΓΙ, ο κύριος Γκουγκουλιάς Κώστας, ο διευθυντής του ΘΕΣΓΑΛΑ. Είναι ο κύριος Μιλιώνης, ο πρόεδρος του συνεταιρισμού ΓΑΛΑ ΕΛΛΑΣ. Και ο κύριος Γκουγκουλιάς Τάσος, επίσης από το ΓΑΛΑ ΕΛΛΑΣ. Είναι ο κύριος Κίρτσιος, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Κτηνοτρόφων. Ο κύριος Σώτης Παπαδόπουλος, που είδα από το πρόεδρος της Πανελλήνιας, συγγνώμη, της Ένωσης Λαρισαίων Αγροτών. Είναι ο κύριος Βαγγέλης Αργύρης, ο πρόεδρος της Διεπαγγελματικής Ίνου. Τον χαιρετίζουμε. Ο κύριος Βλάχος Θανάσης, πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Πυργετού. Είναι ο κύριος Τζίμας Δημήτρης, ο αντιπρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού της Πίνδου, μαζί μας. Ο κύριος Παυλονάσιος από την Πανελλήνια Ένωση Νέων Αγροτών. Είναι, επίσης, έχει αρκετοί ακόμα μαζί μας, θεσμικά πρόσωπα. Είναι ο πρόεδρος του ΓΕΟΤΕ, ο κύριος Μαμάλης. Είναι ο κύριος Ανατολίτης, ο εκπρόσωπος Συνδέσμου Θεσσαλικών Βιομηχανιών και Επιχειρήσεων. Είναι ο πρόεδρος του ΣΕΑΜ, ο κύριος Μπαλουξής, η κυρία Ιδρέου από τον ΕΣΥΦ, η κυρία Γιανακοπούλου από τον ΣΠΕΛ, ο κύριος Ζαγκίλης από τον ΣΕΠΗ. Όλοι έχουν συμβάλει, οι τελευταίοι ειδικά, στην διοργάνωση του φετινού αγρότη της χρονιάς. Στην πορεία θα σας εξηγήσουμε ακριβώς το λόγο. Αν έχω ξεχάσει κάποιον, ακόμα για μια φορά συγχωρέστε με. Είμαι εδώ να μου πείτε ποιο τα ονόματά σας, να σας χαιρετήσουμε στην επόμενη ενότητα. Ήθελα μόνο, προτού ξεκινήσει η δεύτερη ενότητα, που είναι πολύ σημαντικό, να καλέσω στο βήμα τον κύριο Νίκο Κυριακίδη, ο οποίος είναι εμπορικός διευθυντής της Γιάρα Ελλάς. Η Γιάρα Ελλάς είναι ο μεγάλος χορηγός μας και φέτος και την ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη στήριξη και για την εμπιστοσύνη που δείχνει όλα αυτά τα χρόνια σε εμάς και στον αγρότη της χρονιάς. Παρακαλώ, λόγος δικός σας. Καλησπέρα. Τα καλά του να είσαι μεγάλος χορηγός. Έχει προβλεφθεί χρόνος, αλλά δεν είναι στην ατζέντα για λόγος ευελιξίας. Ξεχάσα τον Γενικό Γραμματέα του Σπέλπλιν. Τον Γενικό Γραμματέα του Σπέλπλιν. Έχετε δίκιο, τον κύριο Κουτσόγερα. Όχι, εγώ είμαι. Πρόεδρος είμαι. Okay, λοιπόν, να καλησπερίσω τους αγρότες πάνω απ' όλα που είναι εδώ. Δεν τηρώ κάποιο πρωτόκολλο, δεν είμαι καλός σε αυτά. Οπότε καλησπερίζω υπουργούς, βουλευτές, γενικούς γραμματείς, όλους τους ανέφερε η Νατάσα πριν. Και κύριε Πανάγο, έχουμε κάνει πολλές ωραίες κουβέντες, ξέρω ότι είμαι εξωστρεφής και αν δεν πω μερικές φορές αυτό που νιώθω θα σκάσω. Συγχαρητήρια για την οργάνωση, χρόνια πολλά. Ξεκινήσατε ένα ζήτημα με το ωραίο βίντεο που δείξατε στο συνέδριο. Έχουμε το διευθυντή πωλήσεων, τον Γιάννη Κλεφτάκη, που είναι Σαρακατσάνος και επιλέξαμε τον διευθυντή του Τέρμιναλ με στρατηγικά κριτήρια. Είναι βλάχος.
Δεν ξέρω τι διαφορές πιστεύουν ότι έχουν. Δεν τις διακρίνω. Απολαμβάνω την παρέα και των δύο, ειδικά αν είναι με γεύμα. Οπότε, Θόδωρα, ξέρουμε και στα εγγένεια στο τέρμιναλ ποιο θα είναι το μενού. Λοιπόν, Γιάρα Ελλάς, θα είμαι σύντομος. Έχω βγάλει πάρα πολλά slide. Ποιοι είμαστε καταρχήν? Πολύ γρήγορα, φτάσαμε 15.000 υπαλλήλους, έχουμε εμπορική δραστηριότητα σε 160 χώρες και περίπου 11 δισεκατομμύρια δολάρια έσοδα. Τα έχετε δει πολλές φορές αυτά, για το μεγάλο ζήτημα που έχει ο πλανήτης μας, για να θρέψει 9,7 δισεκατομμύρια ανθρώπους τα επόμενα χρόνια, για την απέτηση να έχουμε 50% αύξηση της παραγωγής τροφής και βέβαια όλα αυτά, λαμβάνοντας υπόψη περιβαλλοντικούς παράγοντες, και εδώ αναφέρεται η μείωση των αρρήνων του θερμοκηπίου πρέπει να γίνει από μείον 40% έως μείον 70% αν σεβαστούμε κάποια κριτήρια που έχουν θεσπιστεί. Η αποστολή της Γιάρα, η αναθεωρημένη αποστολή όπως έχει αποφασιστεί στην Νορβηγία, έχει σχέση με την θρέψη του πληθυσμού και συνδυάζεται με ένα όραμα που βασίζεται στην συνεργασία, εξάλληψη της πείνας και προστασία του πλανήτη. Κύριε Φθημίου, κύριε Υπουργέ, δεν σας έχω ξανακούσει να μιλάτε περί αγροτικών ζητημάτων, αλλά είπατε πολλές λέξεις κλειδιά, οι οποίες είναι πάρα πολύ σημαντικές και μας προβληματίζουν και εμάς, είτε σε τοπικό επίπεδο είτε σε παγκόσμιο. Βλέπουμε μία εδώ πέρα τη συνεργασία. Οι αξίες μας, τέσσερις απλές λεξούλες, είμαστε φιλόδοξοι, αναζητούμε λύσεις, πάλι συνεργασία, συνεργαζόμαστε και όλα αυτά με υπευθυνότητα. Τέσσερις λέξεις, τέσσερις αξίες που φέρουν τη Γιάρα, αλλά με βάση αυτά που ακούω σήμερα, είτε από τους επιλητές είτε σε συζητήσεις κατηδίαν, αντιλαμβάνομαι ότι δεν είναι κάτι ξένο για μας. Δεν μοιραζόμαστε διαφορετικές αξίες από αυτές που θα έπρεπε να μοιραζόμαστε στην Ελλάδα. Μόνο η διαφορά είναι στην υλοποίηση των αξιών. Σε εταιρείες, ξέρετε, αν δεν είσαι εναρμονισμένος με τις αξίες, υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι να πάρεις μια μέρα ένα ωραίο παχαιριστήριο δώρο και να συνεχίσεις την πορεία σου. Όταν μιλάμε για μη εταιρικό περιβάλλον, τα πράγματα είναι αρκετά πολύπλοκα και ίσως όχι τόσο οργανωμένα, δομημένα όπως θα έπρεπε. Και είναι ζητήματα που συζητήθηκαν πριν και θα συζητηθούν μετά. Λοιπόν, τι κάνουμε? Προσφέρουμε λύσεις. Στην Ελλάδα είμαστε γνωστοί για λύσεις που φορούν τη θρέψη των καλλιεργειών, αλλά έχουμε και βιομηχανικές λύσεις και λύσεις για το περιβάλλον. Δεν λέω παραπάνω, προχωράω. Ξεκινήσαμε πάνω από 100 χρόνια πριν. Μια σημαντική στιγμή στην πορεία μας είναι το 2004, όταν από Χίντρο γίναμε Γιάρα. Παγκόσμια παρουσία μεγαλώνει. Έχουμε διάφορα νούμερα για να παρακολουθούμε την παρουσία μας και τις επιπτώσεις της. 300 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν τροφή λόγω των προϊόντων μας. 50 εκατομμύρια άνθρωποι παγκόσμια έχουν καθαρό αέρα λόγω των προϊόντων μας. Και 240 εκατομμύρια τόνοι προϊόντων, grains, σπόροι, παράγονται από τα προϊόντα μας. Ό,τι αφορά πωλήσεις, φτάσαμε σίγουρα στα 33 εκατομμύρια τόνους, δεν σας απασχολεί εδώ πέρα ιδιαίτερα. Και ό,τι αφορά την Ευρώπη, έχουμε παρουσία σε 22 χώρες με 32 μονάδες. Και ό,τι αφορά Ελλάδα, για να πάω στο ζητούμενο, έχουμε άμεση παρουσία στην Ελλάδα από 1998. Έχουμε μια σχετικά μικρή αλλά δυναμική ομάδα εστιασμένη στην αγορά. Έχουμε σταθερή αύξηση πωλήσεων και μερίδιο αγοράς. Για ευνόητους λόγους δεν μπορώ να δώσω νούμερα. Αλλά έτσι για να έχουμε ένα σημείο αναφοράς, δεν παίρνω το 1998, το οποίο δεν είναι πιο αντικειμενική χρονιά για να συγκρίνουμε την πορεία μας, αλλά το 2003. Από το 2003 έως το 2016 η αγορά των λιπασμάτων στην Ελλάδα έχει πέσει 45-48% κάπου εκεί. Από 1.200.000 τόνους πλάς που είχαμε το 2003, το οποίο τότε μας φαινόταν χαμηλό, έχοντας υπόψη τα 2 εκατομμύρια τόνους του παρελθόντος,
Αυτή τη στιγμή μιλάμε για 680-700.000 τόνους με βάση την καταμέτρηση της ΠΕΛ. Άρα η αγορά έπεσε, ενώ αυτά τα χρόνια η Γιάρα αυξήθηκε περίπου στο 250-300% σε σχέση με το 2003. Άρα σταθερή αύξηση πωλήσεων και μερίδιο αγοράς όλα αυτά τα χρόνια. Στην Ελλάδα ευρεώνουμε την παρουσία μας μέσω επενδύσεων, πρόσφατα σε ψυχοδυναμικό και θα δείτε αργότερα τους λόγους γιατί, και ακόμα πιο πρόσφατα σε υποδομές. Αυτό είναι κάτι καινούριο, είναι το νέο τέρμιναλ το οποίο αυτή τη στιγμή ολοκληρώνεται στο Βόλο. Είναι πολύ κοντά εδώ σε εμάς, στο συνέδριο. Βλέπετε δύο φωτογραφίες εδώ από την εξωτερική... Ναι. Βλέπετε μερικές φωτογραφίες χαρακτηριστικές από τον εξωτερικό χώρο και μέσα όπως είναι διαμορφωμένο. Γραφεία, εγκαταστάσεις, το κατασκευαστικό κομμάτι είναι έτοιμο. Αυτή τη στιγμή έχουμε παραλάβει τα μηχανήματα και τα οποία μοντάρονται και βέβαια προχωρούμε σε προσλήψεις ανθρώπινου δυναμικού. Σύντομα πιστεύω θα είμαστε έτοιμοι. Είναι κάτι το οποίο απέτησε αρκετό κόπο και χρήμα για να υλοποιηθεί. Παρακαλώ λίγο ησυχία. Ασχολιόμαστε στους τελευταίους 10 μήνες. Θα μου πείτε, μια εταιρεία επενδύει στην Ελλάδα και δεν το διαφημίζει, δεν το διαλαλεί. Δεν υπήρχε κάποιος λόγος. Αυτή τη στιγμή είμαστε στη Λάρισα. Έτσι υπάρχει, είναι πολύ κοντά εδώ πέρα στην περιοχή, οπότε είναι η κατάλληλη εποχή να σας το δείξουμε. Και αργότερα θα δείτε τι κάναμε τις τελευταίες 10 μήνες. Λοιπόν, ανέφερα πριν τις λήψεις θρέψεις. Κύριε Πανάγο, δεν εστιάζω πολύ. Ξεκινήσαμε πριν πολλά χρόνια με το πρώτα να παράγουμε, μετά να εμπορευόμαστε. Πουλάγαμε ουσιαστικά στην παγκόσμια αγορά αυτά που παράγαμε. Εξελιχθήκαμε, χτίσαμε προϊοντικές ιστορίες. Στην Ελλάδα πολλοί θεωρούν ότι είμαστε ακόμα σε αυτό το επίπεδο. Έχουμε προχωρήσει, μετά τα προϊόντα εστιάσαμε στις καλλιέργειες. Σε ό,τι αφορά τη γνώση, την εξειδίκευση που απαιτούν. Και το τελευταίο στάδιο στο οποίο έχουμε προχωρήσει τα τελευταία 2 χρόνια και στην Ελλάδα πλέον ξεκινάμε άμεσα, είναι η εστίαση απευθείας στον αγρότη. Είναι το επόμενο στρατηγικό μας βήμα, το οποίο είναι αρκετά σύνθετο και είναι μια λογική εξέλιξη όλων των προηγούμενων. Και όταν μιλάμε για εστίαση στον αγρότη, μας ενδιαφέρει πάρα πολύ η κερδοφορία που θα πρέπει να έχει ο αγρότης. Θα πρέπει να προσφέρουμε λύσεις θρέψης που ενσωματώνουν γεωργία ακροδίας, είναι προσαρμοσμένες ανάγκες των αγροτών και περιβαλλοντικές προκλήσεις και δεν ξέρω μετά στο πάνελ μπορεί να έχουμε μια ωραία συζήτηση πάνω σε αυτά. Απαιτείται γνώση και παραγωγικότητα, γνώση για να έχεις παραγωγικότητα και ποιότητα και βέβαια ο στόχος μας είναι να αποκτήσουμε και να διασφαλίσουμε μια ηγετική θέση όχι με αποκλειστικά εμπορικά κριτήρια αλλά συνδεδεμένη με ασφάλεια, με επιχειρηματική ηθική, με εφοδιαστική αλυσίδα και την ποιότητα των προϊόντων και να καταφέρουμε να γίνουμε το πιο σημαντικό brand στον κόσμο. Όλες οι καλλιέργειες δεν είναι ίδιες. Κάνουμε μια πολύ λεπτομερική ανάλυση για να αποφασίσουμε τι θα στοχεύσουμε. Δεν μπαίνω σε λεπτομέρειες. Βασικό κριτήριο είναι ένας δείκτης, το CVI που λέμε εμείς, Crop Value Index, που έχει σχέση με τα έσοδα της καλλιέργειας και το κόστος των λιπασμάτων. Άρα, κόστος λίπανσης σε σχέση με προσδοκόμενο αποτέλεσμα ανακαλλιέργεια είναι κάτι το οποίο δεν μας αφήνει παγερά αδιάφορος και είναι κάτι το οποίο το χειριζόμαστε σε καθημερινή βάση. Προχωράω. Πώς προσφέρουμε αξία? Το πρώτο πράγμα το οποίο φαίνεται εμπορικά είναι δεξιά και έχει σχέση με το ίδιο το λίπασμα προϊόν, το οποίο συνδυάζεται με ολοκληρωμένες λύσεις για τις καλλιέργειες. Εκεί πιστεύω στην Ελλάδα μας είναι καλό επίπεδο. Και βέβαια ο τρίτος άξονας είναι εργαλεία και υπηρεσίες έτσι ώστε να εφαρμόσεις τα άλλα δύο. Δεν το κρύβω, ενώ η Γιάρα έχει προχωρήσει πάρα πολύ σε άλλες χώρες. Στην Ελλάδα, το αριστερό, είναι ένας τομέας στον οποίο χωλαίνουμε και πρέπει να κάνουμε κάποια βήματα επειδή θεωρούμε δημιουργεί πραγματική αξία στον αγρότη. Άρα προχωρήσαμε πάλι σε κάποιες προσλήψεις ανθρώπων οι οποίοι έχουν τον background να το χειριστούν.
αντιλαμβανόμαστε ότι μόνοι μας δεν μπορούμε να προχωρήσουμε, γιατί το σύστημα που αυτή τη στιγμή ονομάζουμε γεωργία, γεωργική εκμετάλλευση, είναι πολυσύνθετο και υπάρχει μια λεξούλα που αναφέρθηκε πριν, η οποία είναι πολύ σημαντική, είναι η συνεργασία. Άρα απαιτείται από μας να βρούμε συνεργάτες έτσι ώστε να ολοκληρώσουμε το project για τα εργαλεία. Είμαστε σε συζητήσεις, πιστεύω σύντομα να έχουμε κάποιο αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα όλων αυτών των ενεργειών είναι σε διάφορες χώρες προγράμματα τα οποία εστιάζουν σε συγκεκριμένες καλλιέργειες και δίνουν αξία στον αγρότη. Το πιο κοντινό σε εμάς στην Ελλάδα είναι το Protein Pass που αφορά Ιταλία, Γερμανία, Γαλλία και έχει σχέση με την πρωτεΐνη των σιτηρών. Είμαστε σε άμεση συνεργασία με εταιρείες από το χώρο των τροφίμων, σε άμεση συνεργασία με εταιρείες από το χώρο των αγροχημικών ή άλλους χώρους. Έχουμε ενώσει τις λύσεις μας και όλες αυτές προσφέρουν αξία στον αγρότη και βέβαια έχουν μία δομή και ένα όνομα που εδώ λέγεται Protein Pass. Τα εργαλεία που αναφέρθηκα πριν, τα εργαλεία με το να υπάρχουν, λέει πολλά και λέει και τίποτα. Μπορεί να λέει πολλά σε επίπεδο δημοσίων σχέσεων, να έχει ωραία φυλάδια και ωραίες παρουσιάσεις όπως αυτή τώρα. Δεν λέει τίποτα όμως αν δεν καταφέρεις να τα συνδυάσεις με τα προϊόντα σου, να δώσει μια συνολική λύση που να δίνει αξία για όλους και για τον αγρότη πάνω απ' όλα. Μικροφωνίζει αυτό. Δεν το κρύβω ότι είναι πολύ σύνθετο το όλο ζήτημα. Και είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα που δεν είναι για τώρα, αλλά αφορώ όλους τους φορείς που είναι εδώ σε αυτό το συνέδριο, να δούνε το ζήτημα της γεωργίας ακριβίας, της παραγωγικότητας, της ποιότητας, του επιδιωκόμενου αποτελέσματος, σφαιρικά, συνολικά και τελικά να αποφασιστεί κάτι το οποίο έχει αρχή, μέση και δεν λέω τέλος, λέω επιδιωκόμενο αποτέλεσμα. Μεγάλη κουβέντα. Με αυτό, κύριε Ευθυμίου, πριν που έτσι λίγο, όχι διαφώνησα, προσθέτω, είναι ότι όλα είναι σωστά, αλλά είναι αν τα κάνουμε. Φοβάμαι ότι το αν τα κάνουμε, δεν ξέρω. Και, πολύ, και βλέπουμε τι κάνει το Ισραήλ, θα έλεγα και η Ολλανδία, αλλά βλέπουμε το αποτέλεσμα δεκαετιών. Και το ερώτημα που βάζω προκαταβολικά για το τρίτο πάνελ είναι ότι όλα αυτά είναι μια πολυτέλεια εντός εκτός εισαγωγικών. Μια βελτιστοποίηση της παραγωγής που το κάνουν κάποιοι, βάλτε ό,τι λέξη θέλετε, καινοτόμοι, καλύτεροι, πρωτοπόροι ή ένας παράγοντας επιβίωσης. Εκεί λίγο προβληματίζομαι, να βάλω το frame. Λοιπόν, υπάρχουν, τα κοιτάμε σοβαρά, κάναμε μεγάλες εξαγορές, αυτή η εταιρεία ZIM είναι από τη Γερμανία με αισθητήρες για νερό. Τώρα κοιτάμε ένα στήρα πολλαπλών θετικών στατικών, πάρα πολλά, να δούμε τι θα κάνουμε στην Ελλάδα. Είναι η πρόκλησή μας ως οργάνωση. Βέβαια, στο εξωτερικό, ξεκινάω από δεξιά προς αριστερά, έχει φτιαχτεί η πλατφόρμα που λέγεται Μαγιάρα, η διαδικτυακή πύλη της Γιάρα για αγρότες, πελάτες, κοσμική κοινότητα. Και ο στόχος τους είναι να πιάνει ό,τι είναι αριστερά, που σημαίνει τα αποτελέσματα, να μην τα πω τώρα εργαλεία για γεωργία ακριβίας, να πω από συστήματα διαχείρισης για τη λήψη αποφάσεων, να δημιουργηθεί πλατφόρμα έτσι ώστε όλα αυτά να έχουν ένα συνολικό νόημα. Εξαγοράσαμε πέρυσι πρόπερση μια εταιρεία στη Βουλγαρία με 35 προγραμματιστές, οι οποίοι ασχολούνται μόνο με προγραμματισμό έτσι ώστε να διαμορφώσουν αυτή την πλατφόρμα. Και πάλι εκεί έτσι ως Έλληνας μου σκαλώνει στο λαιμό. Άλλες χώρες προχωράνε, είναι δεξιά και εμείς κοιτάμε τι θα κάνουμε ακόμα στο αριστερό. Δεν ξέρω. Πλέον δεν πρέπει να τρέξουμε είτε ως εταιρεία είτε ως χώρα, γιατί δεν είμαστε μόνοι εμείς που ασχολούμαστε με αυτά. Απλά πρέπει να κάνουμε, όπως τον ελίτ, άλμα. Προχωράω. Ένα ωραίο παγόβουνο. Τουλάχιστον ως Γιάρα είμαστε ορατοί με το απάνω κομμάτι, που συνήθως, που πρακτικά αναφέρεται σε πωλήσεις λιπασμάτων, έτσι, με ωραία σακιά, παλέτες, με εμπορικά κριτήρια. Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του παγόβουνου σε άλλες χώρες. Η δουλειά δικιά μου τουλάχιστον, όχι μόνο δουλειά, πρόκληση
όραμα, προσδοκία. Είναι το κάτω μέρος του παγόβουνου, άσχετα αν δεν φαίνεται εμπορικά, να είναι, να έχει τον κατάλληλη μάζα και όγκο να στηρίξει το από πάνω. Είναι αυτοδυναμό, είδατε το όραμα μας πριν, και το κάτω κομμάτι του παγόβουνου δεν μπορεί να προχωρήσει αν δεν έχεις R&D, αν δεν έχεις έρευνα και σε τοπικό επίπεδο. Και είναι κάτι που ξεκινήσαμε μόλις πρόσφατα. Λοιπόν, δεν ξέρω αν κολλάει με τα προηγούμενα. Ένας από τους γκουρού του management, πέθανε το 2005, αυστριακός Αμερικανό φρεμένος, στρατηγική είναι προϊόν. Άκουσα κάτι σχετικό πριν. Το ζήτημα είναι υλοποίηση, είναι τέχνη. Και ως τέχνη είναι έτσι πολυπαραγωγική, θέλει πολλές ικανότητες για να την υλοποιήσεις. Λοιπόν, σας ευχαριστώ. Τι κάναμε 10 μήνες τώρα στο Βόλο. Το λέω γιατί οι φήμες ήταν μέσω φορτηγατζίδων και διαφόρων. Οπότε 2 λεπτά για το χρόνο σας, έτσι να μοιραστούμε λίγο τη χαρά μας, τη αισιοδοξία, όλα αυτά μαζί. Ευχαριστώ. Η λειτουργία του εργοστασίου θα ξεκινήσει από την Άνοιξη και μετά.